Ορίσατε σε ακόμη μία χαμηλή πτήση Summer Edition. Επιτέλους, Ελένη μου, βγήκαμε εκτός στουντίου. Και επιτέλους ήρθε η ώρα να σε βρω και πάλι, Αγγελική μου. Ναι, γιατί όταν βλέπετε την Ελένη Κίτσιου στη χαμηλή πτήση, αυτό σημαίνει ότι το ταξίδι ξεκινά. Το Travel Life ενώνεται με τη χαμηλή πτήση και γίνεται μια ωραία, πολύ ωραία παραγωγή. Πόσο μάλλον τώρα που θα είναι καλοκαιρινή η παραγωγή, δίπλα στη θάλασσα, σε έναν παράδεισο, σε μια καταπράσινη περιοχή. Και πισίνα μπλε, έχουμε μαζί με το μπλε της θάλασσας και βρισκόμαστε πού? Είμαστε στο Καστελόκαμπο, είμαστε στο Αχάια Beach, το οποίο πραγματικά δεν περίμενα, δεν έχω ξαναδεί το ξενοδοχείο αυτό, δεν είχα ξαναέρθει ποτέ. Και έχω εντυπωσιαστεί για τις παροχές του, για το ότι έχει μια τόσο μεγάλη πισίνα πάντα με ένα παγωσώστη, αλλά και μια τόσο μικρή πισίνα για τα μικρά παιδιά. Για τα μικρά παιδάκια. Είναι το ομίλο Ερωτέλ, να πούμε, και από την πρώτη στιγμή που έχουμε έρθει για να ταξιδέψουμε μαζί σήμερα σε αυτή την ωραία περιοχή, οι άνθρωποι μας έχουν καταπεριποιηθεί, μας έχουν δείξει τα καλύτερα της φιλοξενίας τους, αλλά αυτό συνειδητοποιούμε ότι δεν το κάνουν μόνο σε εμάς, το κάνουν σε όλους τους ανθρώπους που επιλέγουν να έρθουν να μείνουν στο ξενοδοχείο ή να περάσουν λίγες ώρες στο εστιατόριο ή στην πισίνα. Είναι αλήθεια. Χτίζουν μια σχέση εμπιστοσύνης, νομίζω, με τους πελάτες και είναι αυτό που λέμε ότι θέλεις να ξανάρθεις. Δηλαδή, θα φύγεις από εδώ και θα πεις: ωραία, του χρόνου πραγματικά ξέρω που θα ξαναπάω διακοπές με την οικογένειά μου, αλλά δεν είναι μόνο για οικογένειες, είναι και για ζευγάρια. Γιατί έχει και σπα. Έχει και σπα, έχει μασάζ, έχει πάρα πολύ ωραίες εγκαταστάσεις. Έχει ωραίο κοκτέιλ μπαρ. Εδώ έξω, ένα πάρα πολύ ωραίο κιόσκι. Θα το επισκεφθούμε κι εμείς αυτό, γιατί όχι. Βέβαια, αν δεν θες τώρα να μείνεις στο ξενοδοχείο, μπορείς εννοείται να έρθεις απλά για να πιεις το κοκτέιλ σου ένα βράδυ. Να κάνεις τη βουτιά σου στην πισίνα. Εννοείται. Με τις καλύτερες παροχές. Να πας και στη θάλασσα, η οποία είναι μια ανάσα κυριολεκτικά από το ξενοδοχείο. Εμείς ακούμε τόση ώρα το θαλασσινό κλίμα. Ναι, τον παφλασμό. Και πλάτς, 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 πλάτς. Είναι πάρα πολύ ωραία, διότι νιώθουμε κι εμείς ότι είμαστε σε διακοπές. Αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, όσο κάνουμε το γύρισμα και όσο θα συνεχίσουμε έτσι να φιλοξενούμε και στους καναπέδες μας εδώ πέρα τους αγαπημένους μας καλεσμένους, νομίζω θα χαλαρώσουμε όλοι παρέα, θα το ζήσουμε και με το παραπάνω, όπως κάθε φορά. Όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για ένα καλοκαίρι, το οποίο ανοίγεται μπροστά μας και έχουμε πολλές απορίες για εμάς, για τους τετράποδους φίλους μας, γευστικές απορίες. Εννοείται. Έχουμε τόσα να ζήσουμε σε ακόμη θα μια φάμε το καλύτερο παγωτό. Θα φάμε το καλύτερο παγωτό. Θα μάθουμε για τις αλλεργίες. Θα μάθουμε για τις αλλεργίες που μπορεί να έχουν τα σκυλάκια μας, τα τετράποδά μας ζωάκια, οτιδήποτε έχουμε στο σπίτι, τις χελώνες μας, Ελένη μου. Ή οτιδήποτε άλλο θέλετε κι εσείς εδώ θα το μάθετε να ξέρετε, στη χαμηλή πτήση. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και μέχρι να τα ξαναπούμε, πάμε μαζί να δούμε αυτό το ξενοδοχείο, το Αχάια Beach, το Μίλιο Ροτέλ που τόσα σας είπαμε. Γιατί καλά τα είπαμε εμείς, αλλά... Ναι, αλλά αν δεν τα δούμε κιόλας, πώς θα γίνει. Πάμε να δούμε λοιπόν το ξενοδοχείο το οποίο μας φιλοξενεί και το ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ο Όμιλος Ερωτέλ είναι μια ελληνική εταιρεία ξενοδοχείων που αποτελείται από 6 ξενοδοχεία, 3 4 αστέρων στην Αθήνα, στην Καβάλα, τον Galaxy 4 αστέρων και 2 στην Πάτρα, το Patra Smart 3 αστέρων και το Achaia Beach 4 αστέρων. Church, I pass along the way.
Ομίλος Ερωτέλ ιδρύθηκε το 1984 από τον αείμνηστο Στράτο Βασιλικό. Σήμερα η εταιρεία έχει περάσει στα χέρια των παιδιών του Αλέξανδρου και Ευγένιου Βασιλικού. Είναι πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, καθώς επίσης από το 2022 προεδρεύει και την HOTREC, Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία των Εθνικών Ενώσεων Ξενοδοχείας, Εστίασης και Αναψυχής, στην οποία συμμετέχουν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. California dreaming, on such a winter's day.
υπηρεσίες που παρέχονται στα ξενοδοχεία της Aerotel και το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μειούν τους πελάτες στην εμπειρία της φιλοξενίας που αποκαλείται το σπίτι μακριά από το σπίτι σας. Είδαμε πάρα πολύ ωραίες εικόνες από το ξενοδοχείο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα, Ελένη, και μας φιλοξενεί ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος που είναι για οικογένειες. Όχι μόνο. Ναι, για μικρά παιδιά εννοείται, γιατί τα παιδάκια έρχονται εδώ με τις οικογένειές τους. Μιλάμε για τέλεια ασφάλεια εδώ πέρα, οι πισίνες είναι περιφραγμένο. Θα το βλέπεις συνέχεια το παιδί σου όπου και αν βρίσκεται. Υπάρχει είναι ιδανικό. Και επιλογή της θάλασσας, υπάρχει και επιλογή της πισίνας, υπάρχει επιλογή του γκαζόν. Δεν έχω ξαναδεί το ξενοδοχείο εγώ. Υπάρχει πραγματικά δωμάτια εξαιρετικά άνετα, καθαρά, να περιποιηθούν όλους τους επισκέπτες. Και υπάρχει και η κυρία Αναστασοπούλου στην παρέα μας να μας καλωσορίσει, αφού την καλωσορίσουμε πρώτα και εμείς. Μας καλοϋποδεχτήκατε, μας καλοπεριποιήσετε. Έχουμε βρεθεί στον παράδεισο σήμερα και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σήμερα το Ohio Beach έχει ανοίξει την αγκαλιά του για τη χαμηλή πτήση και το καλοκαίρι θα την ανοίξει για πάρα πολλούς επισκέπτες. Εννοείται αυτό. Είσαστε η διευθύντρια του ξενοδοχείου κιόλας, να πούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Να σας καλωσορίσω κι εγώ με τη σειρά μου στο ξενοδοχείο μας, το Ohio Beach του Melio Hotel. Είναι τιμή μας που μας επιλέξατε για την εκπομπή των χαμηλών πτήσεων και ελπίζω να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε τη βέλτιστη φιλοξενία όπως ήθιστε και όπως πρέπει να κάνουμε, μια και ο ξένιος ζεύς αυτό πρεσβεύει. Είναι η αλήθεια ότι με το που ήρθαμε, κατευθείαν να μας εξυπηρετήσετε, τι θέλετε, τι χρειάζεστε. Αυτό νομίζω το κάνετε γενικότερα. Δηλαδή είναι η αρχή σας. Δεν είναι ότι το κάνατε για μας, εννοείται. Είναι όταν έρχεται κάποιος εδώ, τον κάνετε να νιώθει σαν το σπίτι του. Αυτό είναι το καλύτερο, νομίζω. Λοιπόν, αυτό ακριβώς είναι και το μότο του ομίλου μας και αυτό το οποίο πρεσβεύει ο όμιλος Aerotel's φιλοξενία. Να κάνουμε τον πελάτη να αισθανθεί σαν στο σπίτι του μακριά από αυτό. Τέλειο, εξαιρετικό. Τώρα, επειδή έχει ανοίξει η σεζόν, έχουμε ξεκινήσει ήδη, να δούμε πώς πάνε τα πράγματα, πώς είναι τώρα η κατάσταση. Έχουν ξεκινήσει οικογένειες να έρχονται εδώ, και όχι μόνο οικογένειες, και ο κόσμος, τουρίστες. Πώς ανοίγει λοιπόν αυτή η τουριστική περίοδος, γιατί πέρασαν δύο πολύ δύσκολες καταστάσεις το προηγούμενο διάστημα, λόγω και της πανδημίας. Και θα θέλαμε ιδανικά να είναι σαν το 2019 η φετινή περίοδος, ίσως και καλύτερη. Αυτό ευελπιστούμε κι εμείς, αυτό ακριβώς ευελπιστούμε. Κοιτάξτε, βιώσαμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, δύο χαλεπά πραγματικά χρόνια εξαιτίας του κορονοϊού. Πέρυσι επιδεινώθηκε αυτή η κατάσταση με τον πόλεμο της Ουκρανίας, μια και εμείς εδώ στη Δυτική Πελοπόννησο, με ορμητήριο τον Άραξο, δεχόμασταν κυρίως πτήσεις από τις ανατολικές χώρες. Δυσκολευτήκαμε λίγο στην αρχή της σεζόν πέρυσι. Το κενό βέβαια αυτό πολύ γρήγορα καλύφθηκε από την ελληνική αγορά. Γιατί βλέπετε ότι είμαστε πραγματικά στον παράδεισο. Πραγματικά ένας πανέμορφος χώρος που συνδυάζει τόσο πράσινο και τη θάλασσα δίπλα μας. Θυμίζει πραγματικά νησί χωρίς καράβι. Είμαστε ένας προορισμός πραγματικά παραθαλάσσιος, νησιώτικος, χωρίς κανείς να πρέπει να ξοδέψει τόσα χρήματα για εκτοπλοϊκά. Η στατιστική δείχνει ότι οι Έλληνες που επιλέγουν την Δυτική Ελλάδα, το Ohio Beach, για να έρθουν για διακοπές, έρχονται από ποιες περιοχές, από κοντά, για να νιώσουν ότι είναι νησί, όπως είπατε, δηλαδή. Έχουμε έρχεται κάποιος τουρισμό, από τον Πύργο, έρχεται κάποιος από τα Γιάννενα, από τη Θεσσαλονίκη, πώς το συνδυάζουν? Από όλη την Ελλάδα, από όλη την Ελλάδα. Και έχουμε πάρα πολλούς επαναλαμβανόμενους πελάτες. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που έχουν και κερδίσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά ισχύει αυτό. Έχουμε πάρα πολλούς επαναλαμβανόμενους πελάτες που έρχονται και ξανάρχονται. Ειδικά οι οικογένειες, όπως προαναφέρατε, έχουν κάθε λόγο να μας επιλέξουν, μια και στις παροχές του ξενοδοχείου μας περιλαμβάνονται πάρα πολλά πράγματα που μπορεί κανείς να ευχαριστηθεί. Έχουμε πισίνα ενηλίκων, παιδική πισίνα, έχουμε μια παιδική χαρά ολοκένουργια που μόλις πιστοποιήθηκε από την Τίβελας, έχουμε ένα παιδότοπο για πολύ μικρούς φίλους μέχρι 6 ετών. Αυτό δεν υπήρχε. Υπήρχε από παλιά. Ο παιδότοπος είναι σε λειτουργία τώρα τα τελευταία 10 χρόνια. Τα τελευταία 10 χρόνια. Γιατί η αλήθεια είναι ότι περιηγήθηκα λίγο στο ξενοδοχείο στην αρχή και βρέθηκα σε λάθος αίθουσα που κάτι άλλο αναζητούσα. Και λέω, α, παιδότοπος, τι όμορφο λέω είναι. Και μπράβο. Μ' άρεσε πάρα πολύ σαν αίσθηση ότι υπήρχε και προστατευμένος χώρος για πιο μικρά παιδάκια που ίσως δεν θέλουν
κάποιες ώρες να είναι στον ήλιο, να μπουν μέσα. Ξέρεις τι παροχή είναι αυτή. Είναι η παροχή του μαμάς και του μπαμπά που θέλουν λίγο να ησυχάσουν το κεφάλι τους, να πούνε θέλω να πάω διακοπές μια εβδομάδα, να μην έχω σκοτούρες στο μυαλό μου. Με τα παιδιά μου βέβαια πάντα μαζί. Πώς θα τα καταφέρω όλα αυτά που θέλω να πετύχω. Θα έρθω σε ένα ξενοδοχείο που έχει όλα αυτά που είπαμε, παιδική χαρά, παιδότοπο, πισίνα, για μικρά παιδιά. Εννοείται να βαγωσώστη τις περισσότερες ώρες της ημέρας για να. Πριν από εμάς ήρθε ο ναυαγωσώστης. Ναι, ήρθε νωρίς, αλλά είναι ο ναυαγωσώστης με πολύ φροντίδα. Η πισίνα λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο με την παρουσία ναυαγωσώστη. Δεν επιτρέπεται να μπει μέσα. Δεν επιτρέπεται. Δηλαδή, εμείς ήμασταν εδώ από νωρίς το πρωί, δεν τους αφήνατε να μπουν μέσα στην πισίνα. Υποχρεωτικά ακριβώς. Μόνο όταν ήρθε ο ναυαγωσώστης, για να υπάρχει η ασφάλεια που πρέπει. Που πρέπει. Και νομίζω ότι αυτό το περνάτε και στους ανθρώπους, τους οικογενειάρχες, που λένε ότι θέλουμε να έρθουμε σε ένα ξενοδοχείο που να μου παρέχει αυτά που πρέπει να υπάρχουν. Δηλαδή, κύρια πράγματα όπως η ασφάλεια, δηλαδή ένα από όλα αυτά. Mm-hmm. Θάλασσα στο. Πεντακάθαρη. Πόσα μέτρα να είναι η θάλασσα. Στην ανάσα. Στην ανάσα, πραγματικά. Στην ανάσα. Δηλαδή, παίρνεις την τζαντούλα σου, κατεβαίνεις θάλασσα. Μόνο την πετσέτα σου και πας. Ναι. Είμαστε πάνω στη θάλασσα. Το location είναι το δυνατό μας σημείο, η τοποθεσία μας. Ότι είναι κανείς πάνω στη θάλασσα. Ότι κανείς μπορεί να περάσει, να βγει από τη μάντρα του ξενοδοχείου μας και να μπει στη θάλασσα. Πραγματικά 10 μέτρα είναι η απόσταση. Πόσα δωμάτια υπάρχουν στο ξενοδοχείο? Λοιπόν, ο Όμιλος γενικά, ο Όμιλος Ερωτέλ, να σας πω ότι δημιουργήθηκε το 1984 από τον αείμνηστο Ευστράτιο Βασιλικό και αυτή τη στιγμή οι γη του συνεχίζουν δυναμικά την παράδοση της οικογενείας. Το Αχάια Beach αγοράστηκε, δημιουργήθηκε από το 1970 και από το 2000 πέρασε στην ιδιοκτησία της οικογενείας Βασιλικού. Ανακαινίστηκε ριζικά, φανταστείτε ότι έμεινε 2,5 χρόνια κλειστό και έγινε μια ριζική ανακαίνιση εκ θεμελίων κυριολεκτικά και αποτελείται από 85 δωμάτια. 60 εξ αυτών είναι με θέα θάλασσα και έχουμε και κάποια εξέκιωτη δωμάτια, 20 με θέα βουνό. Γυμναστήριο, σάουνα, περιλαμβάνει τις παροχές του ξενοδοχείου μας και έχουμε δωμάτια πολλών τύπων, ούτως ώστε να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες των πελατών μας. Ακριβώς. Μονόκλινα, δίκλινα, superior για 3 άτομα, για 4 άτομα, με κουκέτα κανονική για μεγαλύτερα παιδιά, κουκέτα πλοίου για μικρότερα παιδιά. Κάθε ανάγκη του πελάτη. Μπορεί κάποιος να έρθει και να μην βγει καθόλου από το ξενοδοχείο. Υπάρχει και εστιατόριο που μπορεί εδώ να φάει, να έχει τον καφέ του το πρωί, βεβαίως, ένα σνακ αργότερα. Υπάρχει υπηρεσία που μπορεί να τα πάρει all inclusive, όλα αυτά. Αυτό ακριβώς και είναι το δυνατό μας σημείο. Γι' αυτό και αποτελούμε πόλο έλξης πραγματικά για τους επαναλαμβανόμενους πελάτες μας. Κατά την καλοκαιρινή περίοδο λειτουργούμε με πακέτα all inclusive που περιλαμβάνουν αυτά που ακριβώς είπατε. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, ενδιάμεσα των γευμάτων σνακ που παρέχεται στο κεντρικό κτίριο, μπύρες, κρασί, αναψυκτικά, ούζα στο beach bar. Τι ωραίο, αυτές είναι διακοπές εγώ θα πω. Δηλαδή, Ελένη, εσύ που έχεις και μικρό παιδί, την ελπίδα μας και η οικογένειά σου, εντάξει, τώρα πλέον έχει μεγαλώσει. Θα ήθελες, πιστεύω, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, να μας μιλήσεις. Είναι αυτό που αποζητώ. Και αυτό που αποζητά και μια μαμά. Συνεχώς, διότι η καθημερινότητα και οι ρυθμοί του χειμώνα, της ακαδημαϊκής χρονιάς, να το θέσω έτσι, ο Σεπτέμβρης Ιούνις, έχει απαιτήσεις. Οπότε, ο γονιός και η κάθε μαμά αποζητά να πάει σε ένα μέρος που δεν θα χρειάζεται να κάνει πράγματα που κάνει στην καθημερινότητά της για να νιώσει την απόλυτη ξεκούραση. Και όταν αυτό γίνεται μέσα στη φύση, όπως λέγαμε, θάλασσα, πισίνα, επιλογές, φαγητά έτοιμα, ούζο, χαλάρωση, ξαπλώστρα, αεράκι, θαλασσινό. Είναι μια μαγεία όλο αυτό. Είναι διακοπές αυτές που χρειάζεσαι, για να είναι διακοπές όντως, δηλαδή ξεκούραση. Μην ξεχνάμε όμως ότι βλέπετε και τριγύρω σας πολλά νεαρά ζευγάρια, ναι. Γιατί η Πάτρα φημίζεται και για το κλάμπινγκ της. Αν δεν ξεχνάμε αυτό, έχουμε δώσει βαρύτητα όντως στις οικογένειες. Να πούμε ότι είναι και για ζευγάρια. Ακριβώς. Νέα ζευγάρια και μεγαλύτερα εννοείται. Ακριβώς. Και υπηρεσία γυμναστήριο, σάουνα, μασάζ κατόπιν ραντεβού. Και βλέπετε, κάνουμε καταπληκτικά κοκτέιλ στο beach bar και είμαστε σε κομβικό σημείο, μία ανάσα από την νυχτερινή ζωή του Ρίο και από την αντίστοιχη της Πάτρας. Η αλήθεια είναι ότι σχεδόν με τα πόδια θα μπορούσε να πάει. Πραγματικά, να πας Ρίο έτσι είναι και να μείνει, δεν χρειάζεται καν οδηγήσεις, όντως. Αλλά είσαι στην περιοχή που λέμε σαν νησί, δίπλα στη θάλασσα και μπορείς όμως να έχεις το αστικό της Πάτρας τόσο κοντά, να κάνεις τη βόλτα σου, να δεις κόσμο, να επιλέξεις πότε ξαναθέλεις την ησυχία σου ή να πας στο Ρίο να κάνεις κλάμπινγκ, αλλά ακόμη και να έχεις εδώ ως έναρξη το ξενοδοχείο, έναρξη και άφηξη το ξενοδοχείο, αλλά
και να επισκεφτείς τους Δελφούς που είναι κοντά, την Ολυμπία που είναι κοντά. Πολύ σωστά. Αν κάποιος έρθει από τη Θεσσαλονίκη, λέω παράδειγμα, εκδρομή εδώ, έχει τόσα να κάνει. Βεβαίως και πολύ ελκυστικό είναι ταυτόχρονα για τους ξένους που μας επιλέγουν το γεγονός ότι ο προαστιακός σιδηρόδρομος της Πάτρας, το τρενάκι μας κοινώς λεγόμενο, βρίσκεται μόλις 100 μέτρα από το ξενοδοχείο. Οπότε οι ξένοι μπορούν να κάνουν τη βόλτα τους στην πόλη το απόγευμα είτε το πρωί μετά το πρωινό και να επιστρέψουν χωρίς και να λάβουν, να απολαύσουν τα γεύματά τους στο ξενοδοχείο. Το εστιατόριό μας ταυτόχρονα έχει ένα μενού εξαιρετικό, παραδοσιακό, με διεθνείς πινελιές και πλαισιωμένα από μια πάρα πολύ καλή, εξαιρετικά καλή λίστα κρασιών, αρμονικά δεμένη με το μενού μας. Αχ, αυτό τι ωραίο, να συνδυάζεις κρασί με φαγητό και να έχεις και ανθρώπους που θα στα εξηγήσουν όλα. Σομελιέ, ναι. Ναι, άμα δεν γνωρίζεις, έχεις το σομελιέ, έχεις τους ανθρώπους που θα σου πούν τι και πώς μπορείς να δοκιμάσεις, γιατί πλέον νομίζω ότι δίνουμε και έμφαση στη γαστρονομία, εκτός δηλαδή από το να δεις, πρέπει να γευτείς. Η γαστρονομία είναι πολιτισμός, κάθε τόπο, δεν το συζητάμε. Ακριβώς, είναι ο πολιτισμός μας, είναι η παράδοσή μας, συνυφασμένη με την ύπαρξή μας ως Έλληνες, γιατί βλέπουμε ότι οι διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων από την αρχαιότητα και ακόμα δεν έχουν αλλάξει, δεν έχουν τροποποιηθεί φοβερά. Συνεχίζουμε να λατρεύουμε το μέλι, να λατρεύουμε τα σίκα, να λατρεύουμε τους καρπούς της γης και απλά να τους αξιοποιούμε και να τους εξευγενίζουμε με τις παρουσιάσεις των σεφ, των νέων μοντέρνων σεφ της εποχής μας. Έτσι. Να ρωτήσω αν κάποιος, για αυτό αφορά κυρίως τους φίλους τηλεθεατές που βρίσκονται πολύ κοντά στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας, αν κάποιος δεν μένει στο ξενοδοχείο, μπορεί να το επισκεφτεί μόνο για φαγητό ή μόνο για να απολαύσει την πισίνα ή να πιει ένα καφέ εδώ στον καναπέ που είμαστε ήσυχα. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Βεβαίως και παρέχεται αυτή η δυνατότητα. Η πισίνα μας είναι ελεύθερη με το ανάλογο αντίτιμο στους πατρινούς και όχι μόνο. Και το εστιατόριό μας επίσης μπορεί κανείς να απολαύσει και με ημερήσια χρήση το all inclusive πακέτο μας με την ανάλογη χρέωση, είτε το εστιατόριό μας, το μπουφέ του, είτε το à la carte μενού του. Τι ωραία. Είναι πραγματικά μία ανάσα από την Πάτρα. Αλλά μπορείς να έρθεις και για λίγες ώρες και να νιώσεις διακοπές. Mm-hmm. Αυτό πραγματικά είναι νομίζω το βασικότερο θέμα της υπόθεσης. Εγώ τώρα θα ήθελα να πω ότι να δούμε βασικά πώς πάνε οι κρατήσεις, τι πιστεύετε πώς θα γίνει φέτος. Γιατί αλλάζουν λίγο οι συνθήκες, αλλάζει λίγο ο τουρισμός και νομίζω λόγω της πανδημίας αυτών των δύο χρόνων, των 2,5 χρόνων, άλλαξε λίγο και ο κόσμος και το τρόπος που κλείνει, ας πούμε, ένα ξενοδοχείο. Πιστεύετε, έχει λαχτάρα περισσότερη. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Ναι. Θα είναι η κράτηση του last minute ή θα είναι προετοιμασμένος, θα έχει κλείσει το ξενοδοχείο του νωρίτερα. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει φέτος? Λοιπόν, καταρχάς να σταθώ και να πω, να συμφωνήσω μαζί σας ότι πραγματικά η πανδημία μας άλλαξε όλους ως προσωπικότητες. Το ζούμε αυτό στην καθημερινότητά μας και σίγουρα αυτό έχει περάσει και στην σχέση πελάτη ξενοδοχείου, πελάτη υπαλλήλου. Είμαστε πιο, θα έλεγα, ίσως πιο δύσκολοι, πιο απαιτητικοί, όπως είμαστε στην καθημερινότητά μας. Τώρα, από εκεί και πέρα, πώς θα κινηθούν οι κρατήσεις? Σίγουρα ήταν μεγάλο πλήγμα για τη Δυτική Πελοπόννησο ο πόλεμος της Ουκρανίας, όπως προαναφέραμε. Το κενό αναπληρώθηκε με τους Έλληνες. Οι Έλληνες και πέρυσι κινήθηκαν ουσιαστικά last minute. Φανταστείτε ότι κάθε Σαββατοκύριακο το τηλέφωνο χτυπά ακατάπαυστα, πραγματικά, που είναι σε χαλερή φάση ο καθένας και κανονίζει τις διακοπές του. Πιστεύω ότι θα είμαστε πλήρεις, αυτό δείχνει η δυναμική που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ότι θα έχουμε υψηλή πληρότητα και θα είναι καλά τα πράγματα και βίωνα όπως μας διαβεβαιώνει και το Υπουργείο Τουρισμού. Ελπίζουμε να πάει πάρα πολύ καλά. Εμείς συστήνουμε στους τηλεθεατές μας να κλείσουν όσο το νωρίτερο τόσο το καλύτερο εδώ στο ξενοδοχείο, στο Αχάια Beach που βρισκόμαστε σήμερα, να κλείσουν τη διαμονή τους. Σίγουρα θα κερδίσουν, δεν θα χάσουν. Να κάνουν ένα ωραίο τριήμερο, εγώ θα έλεγα. Δηλαδή η άδειά σας δεν βολεύει πολύ. Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Εγώ λέω και για ένα τριήμερο είναι εξαιρετικό και για ένα διήμερο είναι εξαιρετικό. Σίγουρα.
αυτό, ελάτε. Μόνο αυτό έχουμε να πούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης, μόνο να πω ότι στόχος του ομίλου μας υπήρξε πάντα η παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών, είτε απευθυνόμαστε σε ιδιώτες, είτε στην κάλυψη συνεδριονακών αναγκών, μια και οι αίθουσές μας είναι πάρα πολύ καλές, εξοπλισμένες με την τελευταία τεχνολογία. Επίσης, διοργανώνουμε πέρα από τις επαγγελματικές συναντήσεις και social event και κοινωνικές εκδηλώσεις. Γάμοι, βαφτίσεις, πάρα πολύ ωραία. Όλα αυτά και πολλά παιδικά πάρτι την καλοκαιρινή αυτή περίοδο. Τέλεια. Πολλά παιδικά πάρτι. Με μεγάλη επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας για την φιλοξενία. Πραγματικά νιώσαμε σαν το σπίτι μας. Σαν το σπίτι μας. Ναι. Αλήθεια. Μακριά από αυτό, έτσι. Ναι. Το μότο μας, το σπίτι, μακριά από το σπίτι μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι, καλή δύναμη. Και σε εσάς, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η αλήθεια είναι, Ελένη, ότι όταν ήρθα στην Πάτρα, ξεκίνησα να πηγαίνω στις παραλίες, να τις ανακαλύπτω. Και δεν έχουν τελειωμό οι παραλίες εδώ στην περιοχή, γενικότερα στην Αχαΐα. Δεν έχουν τελειωμό και είναι όλες διαφορετικές, όμορφες. Έχουν βέβαια ένα κοινό, το ότι είναι αρκετά κρύες, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Εντάξει, η Δυτική Ελλάδα φημίζεται για τις παραλίες της, το ότι είναι κρύες. Κάποιοι λένε ότι έχει να κάνει και με την καθαρότητα των θαλασσών, οπότε αυτό θα πρέπει να μας χαροποιεί. Αλλά είναι παραλίες που πραγματικά άλλες είναι οργανωμένες, άλλες όχι, σε άλλες μπορείς να έχεις την ξαπλώστρα σου, σε άλλες μπορείς να πας με την πετσέτα σου και να ράξεις ήσυχα. Όλες είναι καταγάλανες, είναι αυτός ο κορινθιακός που απλώνεται και συναντά αργότερα το Ιόνιο, ο οποίος δίνει και μαγικές εικόνες. Εδώ που είμαστε στον Καστελόκαμπο έχουμε και τη γέφυρα πολύ κοντά μας, έχουμε το Ρίο. Δεν το συζητώ. Έχεις πολύ ωραία έτσι θέα, δηλαδή όσο κάνεις τον μπάνιο σου βλέπεις και τη γέφυρα του Ρίου Αντιρίου απέναντι. Σωστά. Και να βγάλεις και τις φωτογραφίες σου και να περάσεις μοναδικές στιγμές και να απολαύσεις το κοκτέιλ σου όπως λέγαμε νωρίτερα. Γενικά είναι παραλίες που στα προσφέρουν όλα. Γι' αυτό ελάτε κι εσείς να γνωρίσουμε μαζί τις παραλίες της Αχαΐας, της περιοχής και να νιώσουμε ότι βουτάμε στις θάλασσες της. Να δροσιστούμε λιγάκι.
Και συνεχίζουμε, Ελένη, τις πολύ ωραίες μας συνεντεύξεις. Στον καναπέ μας τώρα είναι ο κύριος Γρηγόρης Κοντοδήμος. Με τις πολλές του ιδιότητες, φυσικοθεραπευτής όμως, να πούμε. Την ιδιότητα που τον καλέσαμε σήμερα εδώ, έτσι. Γιατί κάποιες φορές λέμε ότι η πρόληψη σώζει, αλλά υπάρχουν και αυτές οι φορές που αφού έρθει ένα ατυχηματάκι, ένα προβληματάκι, πρέπει να το διορθώσουμε. Πολύ σωστά. Και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού έχουμε πολύ συχνά μέσα στη θάλασσα, στο νερό ή εκτός νερού, κάποια προβλήματα μυϊκά, να πούμε, οστικά, να πούμε, να μας πει ο ειδικός, ο κύριος Κοντοδήμος, ο φυσικοθεραπευτής και τι άλλες ιδιότητες. Αντιπρόεδρος στους φυσικοθεραπευτές και εδώ στην Πάτρα, αλλά στην Αχαΐα γενικότερα και να πούμε ότι είσαστε και αντιπρόεδρος στην ομάδα ΑΜΕΑ Ήφαιστος. Ναι, έτσι είναι. Καταρχήν να πω ότι είμαι αντιπρόεδρος στο περιφερειακό τμήμα Αχαΐας Ηλίας των φυσικοθεραπευτών και αντιπρόεδρος του Ηφαίστου, που είναι το αθλητικό σωματείο, το τοπικό, το οποίο είναι αθλητικό σωματείο ΑΜΕΑ. Είναι ένα σωματείο που έχει διάφορα αθλήματα, μπάσκετ, βόλεϊ, έχει μπάντμιντον, τένις, διάφορα αθλήματα. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Αλλά θα ξεκινήσουμε με αυτό που είπε η Ελένη, ναι. Γιατί είναι καλοκαίρι. Εντάξει, τώρα νομίζω θα μπούμε σιγά σιγά και στην καρδιά του καλοκαιριού. Θα ξεκινήσουν και τα μπάνια πιο έντονα, θα ξεκινήσει ο κόσμος τα μπάνια έτσι του. Τι πρέπει να προσέχει, γιατί κολυμπάνε πάρα πολύ εδώ στην Πάτρα. Έχουν ξεκινήσει νομίζω από πολύ νωρίς. Εδώ έχουμε και χειμερινούς βέβαια, ναι, αλλά αυτοί είναι πιο εκπαιδευμένοι, δεν ξέρω. Όταν όμως εμείς ερχόμαστε από ένα χειμώνα που δεν έχουμε τόσο δραστηριοποιηθεί και μπαίνουμε στη θάλασσα και ξεκινάμε τα μπάνια μας και λίγο αθλητική δραστηριότητα περισσότερη. Ποια είναι τα πιο συνηθισμένα, τα πιο κλασικά προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν στο κορμί μας? Καταρχήν να πω ότι κάθε χρόνο έχουμε στην Πάτρα σημειώνονται αρκετοί πνιγμοί και συνήθως παρατηρούνται αυτοί οι πνιγμοί σε παραλίες οι οποίες βρίσκονται κοντά στον αστικό ιστό, όπως είναι στα Βραχνέικα, στην Πλάζ, και πολλές φορές βλέπουμε ηλικιωμένους να αντιμετωπίζουν προβλήματα τέτοια. Πριν από αυτό, σίγουρα θα πρέπει να πω ότι το κολύμπι είναι ένα είδος άθλησης, το οποίο όπως κάθε είδος άθλησης καταπονεί τον αθλητή που το κάνει ανάλογα με τη φυσική του κατάσταση. Ένας αθλητής ο οποίος έχει μια μέτρια ως έντονη αθλητική δραστηριότητα στην καθημερινότητά του, σίγουρα μπορεί να έχει μεγαλύτερη δυναμική στο πόσο μακριά ή πόσο γρήγορα μπορεί να κολυμπήσει. Ένας αρχάριος αθλητής, όταν θα μπει για πρώτη φορά να κολυμπήσει, καλό είναι να μην υπερβάλλει, γιατί σίγουρα αυτό που είπατε, ας πούμε, αυτό που ενέχει για να μπορέσουμε να θέσουμε κάποιους κινδύνους, σίγουρα ένας κίνδυνος για έναν αθλούμενο είναι μια κράμπα μυϊκή ίσως μέσα στο νερό. Και να είναι πολύ βαθιά κιόλας και να μην ξέρει τι να κάνει. Ακριβώς. Το καλύτερο οπότε που θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορεί να κάνει αυτός ο άνθρωπος, καταρχήν να κρατήσει την ψυχραιμία του ώστε να μπορεί να δράσει με μια σειρά σωστή που να μπορεί να προφυλάξει τον εαυτό του. Το πρώτο πράγμα που θα είναι καλό να κάνει όταν έχουμε μια κράμπα στα πόδια είναι να προσπαθήσουμε να έρθουμε σε ύπτια θέση, ώστε να εξασφαλίσουμε να έχουμε τις αναπνευστικές μας οδούς ελεύθερες, να μπορούμε να ανασένουμε όσο γίνεται πιο ελεύθερα. Σίγουρα με το λειτουργικό μας πόδι να προσπαθήσουμε να τεντώσουμε το μέλος που υφίσταται την κράμπα, να φτάσουμε τα δάχτυλα και να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια διάταση. Τι είναι η κράμπα αυτό, γιατί παθαίνουμε κράμπα? Εγώ παθαίνω συχνά στα δάχτυλα των ποδιών μέσα στη θάλασσα. Δεν είναι... Όταν κράμπα μπορεί να πάθει, όπως σας είπα, από ένας αρχάριος που ακολυμβητής μέχρι το Michael Phelps, αν εξαντλήσει τα όρια της δυναμικής που έχει το σώμα του. Οριακά είμαστε εκεί. Όταν δηλαδή φτάσει τους μύζους στο σημείο που δεν μπορούν πλέον να σφίγγονται και να. Δεν αντέχουν άλλο δηλαδή. Δεν αντέχουν τις συσπάσεις ουσιαστικά. Κρατάνε μια σύσπαση και αυτή η σύσπαση σου εμποδίζει πλέον την κινητικότητα. Ούτως ή άλλως η μηχανική στο σώμα είναι απλή. Κινούμαστε με μοχλούς τους τα γόκατα οστά μας και με λάστιχα τους μύζους μας. Όταν το λάστιχο που εκτελεί την κίνηση στην άρθρωση πλέον είναι σφιχτό, δεν μπορεί να εκτελέσει την άρθρωση. Άρα καταλαβαίνω ότι το μόνο αγύμνοστο πάνω μου είναι τα δάχτυλα των ποδιών. Ναι, κάπως έτσι. Για να παθαίνω κράμπες εκεί. Ελένη μου, είσαι πολύ γυμνασμένη. Είναι σαφές αυτό, τουλάχιστον εγώ το πιστεύω. Και εσύ, σαν ειδικό, συστήνεται αυτό. Γύμνασε τα δάχτυλά σου τώρα. Μάλιστα. Ξεκίνα από εκεί. Ωραία. Γενικά, πάντως σε κάθε περίπτωση, μαζί με αυτό που μπορεί να επιφέρει ένα πνιγμό, όπως σας είπα, είναι μια τέτοια κράμπα ή ενδεχομένως σε μια κακή ισορροπία σε κάποιο ηλικιωμένο. Πολύ συχνά το παρατηρείτε γι' αυτό. Στη διάρκεια της εξόδου από τη θάλασσα, επειδή το έδαφος στο θαλάσσιο δεν είναι πάντα λίγο και εύκολο να περπατηθεί. Πολλές φορές παρατηρούνται περιπτώσεις που σκοντάφτει κάποιος ηλικιωμένος σε ριχά νερά μισό μέτρο και επειδή αδυνατεί, είναι μεγαλύτερο το ύψος του μισού μέτρου από το βραχιόνα του, αδυνατεί να έρθει πάλι σε όρθια θέση και πνίγεται πραγματικά στα 3 μέτρα από την παραλία. Η δικιά μου σύσταση είναι οι άνθρωποι που νιώθουν ότι έχουν ελλείμματα βάδισης ή ελλείμματα ισορροπίας, καλό είναι να μην πηγαίνουν μόνοι τους στη θάλασσα, καλό είναι να πηγαίνουν 2-2 και αυτό μπορεί να
εξασφαλίσει πραγματικά ότι οτιδήποτε και αν χρειαστεί, που μπορεί να μην χρειαστεί, θα είναι κάποιο εκεί για να σε βοηθήσει. Ή να πηγαίνει σε θάλασσε που υπάρχουν οι ναυαγοσώστε. Επίσης. Επειδή είναι αρκετέ αυτέ που πλέον υπάρχουν στην Πάτρα. Έτσι είναι. Έχει μπει και εσύ μία τώρα πλέον που θα έχει ναυαγοσώστη. Οπότε είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι με αυτό. Γιατί όσε περισσότερε τόσο το καλύτερο για τον κόσμο. Γιατί πάνε και οι άνθρωποι μεγαλύτερη ηλικία πάνε από τι 6 ώρα το πρωί για μπάνιο. Η θάλασσα είναι δεδομένο, είναι πηγή ζωή. Ναι. Είναι μια πραγματικά άθληση η οποία είναι δωρεάν και ελεύθερη. Ζούμε σε μια ευλογημένη πόλη που βρέχεται από παντού με θάλασσα, με πεντακάθαρες θάλασσες που πραγματικά μπορούν όλοι να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτές. Και πραγματικά είναι σωστό για έναν ηλικιωμένο να προσπαθεί να βάλει στην καθημερινότητά του το κολύμπι, αλλά σε καμία περίπτωση να μην θέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο. Αυτό που κάνει το κολύμπι μια ιδανική άθληση είναι πραγματικά ότι χωρίς να έχεις μηχανικές πιέσεις, που μηχανικές πιέσεις ορίζονται πιέσεις που ασκεί το βάρος σου πάνω στο σώμα σου, μπορείς να κινήσεις τις αρθρώσεις σου σε γωνίες που ενδεχομένως δεν θα πηγαίνανε αν ήσουν εκτός του νερού. Ή παραδείγματος χάρη μια φανταστική άσκηση που την προτείνω και στους ασθενείς μου είναι όταν βρίσκουν την δυνατότητα να περπατάνε μέσα στο νερό με το ύψος του νερού περίπου στον αφαλό τους, ώστε η αντίσταση που προβάλλει αυτό το νερό όταν περπατάς σου δυναμώνεται τους μυς, με αποτέλεσμα όταν βγεις έξω από τη θάλασσα είσαι ακόμα πιο δυνατός, είσαι ακόμα πιο σταθερός. Κάνεις ακόμα πιο σταθερά βήματα και πάντα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα βάδισης. Μεγάλης ηλικίας, φαντάζομαι. Ναι, δηλαδή άνω των 70, ίσως ναι, κάπου εκεί. Και γενικά, η γενική μου άποψη ως προς την αναπηρία και ως προς αυτά τα τύπου κινητικά είναι ότι η αναπηρία είναι απλά κατάσταση. Μια κατάσταση η οποία καλώς ή κακώς όταν είσαι 20 χρονών ενδεχομένως μπορεί να την πάθεις από ένα τύχημα. Αλλά καλώς ή κακώς στα 80 η αναπηρία είναι αναπόφευκτη. Αν καταφέρεις, αυτυχήσεις να ζήσεις μέχρι τα 80, το σκαλοπάτι που σήμερα σου φαίνεται μια χαρά, στα 80 σου φαίνεται ψηλό. Δηλαδή, ο λόγος που πρέπει να υπάρχουν ράμπες δεν είναι για να περνάνε οι ανάπηροι. Είναι για να περνάς εσύ όταν θα γίνεις 80 χρονών. Δηλαδή, εγώ έτσι το σκέφτομαι. Το να γυμναζόμαστε και να θερμαίνουμε το κορμί μας πριν βοηθάει, εξυπηρετεί, ή είναι κάτι που ζέσταμα στο μυαλό μας. Όχι, αντιθέτως. Σε κάθε άσκηση πρέπει να προηγείται λίγο ζέσταμα, όπως και λίγες διατάσεις. Αυτό που θα. Δεν είναι περίεργο να νιώσεις μια κράμπα, ίσως και 15 λεπτά μετά την κολύμβηση, όταν έχεις ζοριστεί και πραγματικά το σώμα σου είναι σε μια κατάσταση έντονης. Άρα, ο Κωνσταντάρας ήταν πολύ σωστό, μπροστά, έτσι, όταν έκανε τη διατάσταση. Λοιπόν, το συστήνω. Σωστό, σωστό. Για να μπει για κολύμπι στην πισίνα, ο ίδιος και όλοι. Διαχρονικό είναι, δηλαδή. Σύν το γεγονός ότι τραβάς και τα βλέμματα, μπαίνεις στην πισίνα και σε κοιτάνε όλοι. Δίδαξε ο Κωνσταντάρας, έτσι. Και το σωστό κιόλας. Πρέπει να κάνεις ζέσταμα πριν μπεις για μπάνιο, στη θάλασσα ή στην πισίνα ή οπουδήποτε. Εγώ τώρα ήθελα να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Από θεραπεία, αν δηλαδή κάποιος τραυματιστεί, θλάση λεγόμενη, κάνεις κάτι το οποίο σε τραυματίσει το μίσου, έρχεται σε εσάς, έτσι, δηλαδή κατευθείαν μπορεί να έρθει σε εσάς και εσείς να του κάνετε ένα μασάζ ή κάποια θεραπεία για να βελτιώσει αυτή την κατάσταση. Είναι έτσι, στην Πάτρα έχουμε την ευτυχία να έχουμε πάρα πολύ καλό επίπεδο στην φυσική αποκατάσταση και πέραν από τα εξαιρετικά εργαστήρια φυσικοθεραπείας που υπάρχουν σε όλο τον νομό. Υπάρχουν και δομές που όμοιές τους δεν υπάρχουν στην περιφέρεια. Δηλαδή, θα ήθελα να αναφέρω το Κέντρο Κακώσεων Νοτιού Μυελού, που στεγάζεται στο νοσοκομείο το Ρίο, αποτελεί μια κλινική η οποία απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε κακώσεις νοτιού μυελού. Είσαι 25 χρονών, έκανε σούζα με το μηχανάκι, έπεσε ανάσκελα, έσπασε σπονδυλική στήλη και πρέπει να μάθει να ζήσει μια καινούργια ζωή. Που αυτή η καινούργια ζωή πάλι είναι μια πλήρη ζωή, που απλά θα γίνει σε μαμαξίδιο. Κάποιο πρέπει να σου διδάξει πώς θα μπορέσει να το κάνει αυτό. Και πραγματικά εκεί είναι ένα πολύ καλό χώρο. Αν σου συμβεί κάτι τόσο απευκταίο, να μπορείς να συνεχίσεις μια καλή ζωή. Και υπάρχει επίσης το ΤΕΙ που είναι και αυτό στην Πάτρα και βγάζει εξαιρετικούς φυσικοθεραπευτές και έχει εξαιρετικό ακαδημαϊκό επίπεδο. Και νομίζω ότι όλα αυτά δίνουν νομίζω στους αχαιούς την ασφάλεια ότι ό,τι και να τους συμβεί σε επίπεδο αθλητικής κάκωσης ή οτιδήποτε, όπως λες εσύ, ένας τραυματισμός. Σίγουρα μπορούν να βρουν λύσεις στα φυσικοθεραπευτήρια της περιοχής. Είναι νομίζω. Και γενικά η φυσικοθεραπεία είναι κάτι το οποίο σχετίζεται με την ευεξία και είναι ένας φυσικός τρόπος που ακολουθεί τη φυσική νόρμα που έχει το σώμα σου να επουλώνει τον εαυτό του. Αυτό που πραγματικά γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι μέσω μηχανοθεραπείας να παίρνεις το αποτέλεσμα που ουσιαστικά μπορεί να σου δίνει ένα φάρμακο. Μέσω της μάλαξης προσπαθείς να αιματώσεις την περιοχή και να φέρεις πλέον να δημιουργήσεις συνθήκες επούλωσης. Και μέσω της κινησιοθεραπείας να δυναμώσεις το μέλος και να κάνεις πάλι το μέλος να είναι εφάμιλο με το άλλο και τον άνθρωπο να μπορεί να επιστρέψει στην καθημερινότητά του ίσως και πιο δυνατός από ότι πριν τον τραυματισμό. Λειτουργείτε και προληπτικά. Δηλαδή, αναρωτιέμαι, σκεφτόμαστε όταν λέμε φυσικοθεραπευτής ότι είναι κάτι που πάθαμε και πάμε να μας το διορθώσει, να μας βοηθήσει να το βελτιώσουμε ή να το αριστεύσουμε και πάλι.
όπως ήταν πριν. Αλλά σκέφτομαι, θα βοηθούσε να έρχομαι μία φορά το μήνα, τις 15, δεν ξέρω πώς ορίζεται, να κάνουμε απλό μασάζ, αλλά ιατρικό, όχι αυτό το χαλαρωτικό, ναι, για να λειτουργεί το κορμί καλύτερα. Ή δεν λειτουργεί έτσι ο κλάδος? Νομίζω ότι ειδικά τα προηγούμενα χρόνια ήταν κάπως έτσι όπως το περιγράφετε. Όσο περνάνε τα χρόνια, επισκέπτονται τα εργαστήρια μας όλο και περισσότεροι, καταρχήν ηλικιωμένοι, οι οποίοι επιλέγουν ένα φυσικοθεραπευτήριο για να κάνουν είτε γυριατρική άσκηση, είτε όπως λες και εσύ, μάλαξη και φυσικοθεραπείες. Γενικότερα η συντήρηση, όταν έχω ένα χρόνιο πρόβλημα, συνηθίζω να λέω ότι είναι ο πιο φτηνός και σίγουρος τρόπος από κατάστασης. Mm-hmm. Το να μην εκδηλώσεις αυτό που ενδεχομένως θα εκδήλωνες. Το πέραν από το παθητικό κομμάτι όμως της φυσικοθεραπείας, το, όπως είπες, ένα μασάζ, θεωρώ ότι υπάρχει ένα πολύ πιο μεγαλύτερο πακέτο συνδυαστικό που μπορείς να πάρεις μαζί με το μασάζ. Λίγη θεραπευτική άσκηση ή τεχνικές όπως ο βελονισμός, το κάπινγκ που είναι βεντούζες. Μπορεί να σε κρατάει, να ισορροπεί την καθημερινότητά σου, ανάλογα τη δραστηριότητά σου, ώστε να μην αφήνει κατάλληλα αυτή η καθημερινότητα πάνω στο σώμα σου. Γενικά, ό,τι στα πάντα ισχύει η αρχή φθοράς των υλικών. Αν το συγκεκριμένο ποτήρι το χρησιμοποιήσω μία φορά, θα φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε μία φορά. Αν το χρησιμοποιήσω 10 φορές, θα φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε 10 φορές. Αν το στυλβώσω την 5η φορά, στη 10η φορά θα φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε 5. Δηλαδή, μάλιστα, αυτό είναι αυτό που ισχύει πραγματικά. Είναι σωστό. Να μιλήσουμε λίγο και για τον ύφεστο. Ναι, να κάνουμε μια προλαβαίνουμε έτσι, γιατί είναι σημαντικό το έργο σας. Δεν θέλουμε να το καπελώσουμε σε εισαγωγικά. Αλλά θα θέλαμε έτσι να μας κάνετε μια αναφορά για αυτό το έργο που κάνετε πραγματικά, για αυτή την ομάδα ατόμων με αναπηρία που υπάρχει στην Πάτρα και είμαστε περήφανοι γι' αυτό που κάνει και τόσο μεγάλο έργο. Και είχατε και αγώνες στον Ναύπλιο πριν από λίγο διάστημα, με μεγάλη επιτυχία κιόλας καταφέρατε έτσι και διακριθήκατε. Γενικά, σε καμία περίπτωση δεν είμαι εγώ πίσω από τον ύφεστο. Ο ύφεστος είναι μια ομάδα η οποία φτιάχτηκε από ανάπηρους, διοικείται από ανάπηρους, οι οποίοι αθλούνται εκεί και οι ίδιοι ορίζουν την τύχη τους και πώς θα κινηθούν. Ήταν μια προσπάθεια η οποία έγινε το 2012, όπου νεαροί άνθρωποι ανάπηροι αποφάσισαν να δημιουργήσουν αυτό το σωματείο και να συμμετέχουν στα πρωταθλήματα μπάσκετ και, όπως σας είπα, και σε άλλα αθλήματα. Φέτος για μας ήταν μια εξαιρετική χρονιά, η οποία έφερε τον ύφεστο στην δεύτερη θέση του πρωταθλήματος, την τρίτη, συγγνώμη, θέση του πρωταθλήματος, και με τρεις ήττες ουσιαστικά έκλεισε το πρωτάθλημα. Το μπάσκετ μαξίδιο είναι ένα πολύ δυναμικό άθλημα και οι άνθρωποι που αθλούνται σε αυτό είναι πραγματικά, αν τους γνωρίσετε θα το διαπιστώσετε, οι πιο δραστήριοι ανάπηροι αθλητές. Εγώ αυτό που θέλω να απευθύνω, μιας και μου δίνεται η δυνατότητα, είναι μια πρόσκληση σε όλους να έρθουν να δούνε το μπάσκετ μαξίδιο, να έρθουν να δουν τον ύφεστο, να έρθουν να δουν την προσπάθεια των παιδιών πρώτα απ' όλα. Και αυτό που θα ήθελα, ανάλογα ο καθένας με τις δυνάμεις του, να έχει μια στήριξη αυτή η ομάδα, γιατί πραγματικά το αξίζει. Είναι ό,τι πιο αθώο έχω συναντήσει αθλητικά στα 20 χρόνια που ασχολούμαι με τα παραγωγικά στον αθλητισμό. Και πολύ, πραγματικά πολύ, μέσα από αυτό το βήμα σας λέω ότι θα ήθελα να προσπαθήσει αυτή η πόλη να αγκαλιάσει αυτή την ομάδα. Το έχω δει να γίνεται και όσο πιο μικρή και περιφερειακή είναι η πόλη, τόσο πιο εύκολο είναι αυτό. Θέλω να σας πω βασικά ότι είναι και το μοναδικό σωματείο ΑΜΕΑ αθλητικό που δραστηριοποιείται στον Πύργο, στην Πάτρα, στην Αύπακτο, στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι. Μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη περιφέρεια. Στα Επτάνησα δεν υπάρχει αναπηρική ομάδα. Οπότε και οι ίδιοι οι ανάπηροι πρέπει να μάθουν ότι αυτό υπάρχει και μπορεί να ενσωματωθεί σε αυτό, αλλά και εμείς οι υπόλοιποι θα πρέπει να φτιάξουμε ένα πλαίσιο το οποίο να μπορεί να έρθει ένας ανάπηρος από το Αγρίνιο δύο φορές τη εβδομάδα που έχει ο πήγας ο ύφεστος προπόνησης στα Ροϊδικά ή να έρθει από τα Επτάνησα. Είμαστε σε καλό δρόμο, έχουμε υποστηρικτές και από αυτή τη θέση θα ήθελα και την περιφέρεια να ευχαριστήσω, γιατί όποτε και αν έφτασα εκεί, πάντα βρήκα ευήκο αότα. Δηλαδή, πρόσφατα αποφασίστηκε να αποκτήσουμε ένα λεωφορείο ειδικού τύπου για ΑΜΕΑ, ώστε να μπορούμε να μετακινούμε τις μετακινήσεις μας μαζικά και όχι, γιατί τώρα, επειδή ο ύφεστος έπαιζε σε όλη την Ελλάδα πρωτάθλημα, έπρεπε να μετακινούνται 10 αυτοκίνητα αναπηρικά σε όλη την Ελλάδα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με κινδύνους ενός αυτοκινητού να κινείται στο εθνικό δίκτυο. Και μας διευκόλυνε αυτό πάρα πολύ και ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι αυτή η κατάσταση. Το ευχόμαστε και ευχόμαστε πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για εσάς, για την ευαισθησία σας και για τον τρόπο που προσεγγίζετε. Εμείς σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά.
κοντά μας. Θα κάνουμε και μια ειδική συνέντευξη γι' αυτό. Ετοιμάζουμε πράγματα. Βάζουμε ανατελεία σε αυτό. Βάζουμε ανατελεία. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Και καλό καλοκαίρι ευχόμαστε. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι είστε απαστράπτους και από κοντά. Δεν ξέρω τι περνάει μέσα από την κάμερα. Εγώ αυτό που βλέπω είναι εκθαμωτικό. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Γραμμή Ρίου Αντιρίου πολλά χρόνια. Εξυπηρετούμε τη γραμμή με σύγχρονα αμφίδρομα πλοία, τα οποία κατασκευάζονται όλα στην Ελλάδα. Είναι τελευταίας τεχνολογίας και το εισιτήριο μεταφοράς των επιβατών είναι παραπάνω από το μισό από ότι είναι στη γέφυρα του Ρίου Αντιρίου. Τα δρομολόγια που εκτελούνται από τα πλοία είναι από τις 5 ώρα το πρωί έως τις 2.30 το βράδυ, καθημερινώς. Η γραμμή εξυπηρετείται πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 50 χρόνια. Εξυπηρετούνταν με πλοία παλαιού τύπου, με μονόπορτα τα λεγόμενα. Ο κόσμος ταλαιπωρούταν στη μεταφορά του, ήταν το μόνο μεταφορικό μέσο. Τώρα τα τελευταία χρόνια με το έργο της γέφυρας έχει μειωθεί η κίνηση και τα πλοία εξυγχρονιστήκανε, παροπλιστήκανε τα παλαιού τύπου. Τα πλοία εξυγχρονιστήκανε και γίνανε νέου τύπου, σύγχρονα πλοία, τα οποία έχουν συντομεύσει πάρα πολύ το χρόνο. Ο χρόνος μεταφοράς των επιβατών είναι περίπου 15 λεπτά, ίσως και λίγο γρηγορότερα. Και τα δρομολόγια είναι συγνότητα των 20 λεπτών. Κάθε 20 λεπτά εκτελούνται δρομολόγια για Ρίο και Αντίριο αντίστοιχα. Είναι πάρα πολύ μικρότερο από ότι είναι η μεταφορά από τη γέφυρα. Είναι παραπάνω από το μισό. Και εντάξει, είναι πολλές φορές είναι απαγορευτική η μεταφορά, ειδικά για τους επαγγελματίες, για τα φορτηγά και αυτά, οι οποίοι μεταφέρονται σε καθημερινή βάση για μεταφορές από το Ρίο και το Αντίριο. Βλέπουμε μια αύξηση των επιβατών και ειδικά των γιοταχή οχημάτων. Ανθρώπους που πάνε για διακοπές, που πάνε και αυτά και προτιμάνε τα φέρι, πιο πολύ το κάνουν και για tour, ας πούμε, για ξεκούραση από το ταξίδι τους, να απολαύσουν τον καφέ τους, το κάνουν σαν κουραζιέρα, ας πούμε, και αυτά, και ταυτόχρονα κερδίζουν και οικονομικά. Δεν ξέρω, Ελένη μου, αν έχεις κάποιο κατοικίδιο, κάποιο γατούλα, κάποιο σκυλάκι ή κάποιο τέλος πάντων τετράποδο ζωάκι. Έχω ένα τετράποδο χελωνάκι. Πιάνεται. Είναι νερού. Λάλη. Η Λάλη. Από πού βγαίνει το όνομά της?
Θα πρέπει να ρωτήσουμε την κόρη μου, γιατί δεν ξέρω πώς το σκέφτηκε να δώσει φτώνα. Οπότε είναι τη κόρη σου μια χελονίτσα. Πιάνεται. Εγώ έχω ένα σκυλάκι, δεν το έχω εδώ στην Πάτρα. Το έχει η οικογένεια. Ένα τετράποδο σκυλάκι, το οποίο δίποδο το λέμε τώρα, γιατί έχει και καροτσάκι. Oh. Αλλά το πάμε παντού, το αγαπάμε και επειδή είναι καλοκαίρι, φοβόμαστε. Γιατί εντάξει, είναι ο ήλιος, είναι η ζέστη, λαχανιάζουν τα σκυλάκια. Φοβόμαστε κι εμείς. Έχουν και αυτά ανάγκες, όπως οι άνθρωποι που λέμε να ενυδατώνονται περισσότερο, φαντάζομαι, το καλοκαίρι. Όπως λέμε να αποφεύγουν τον ήλιο και τα έντομα που μπορεί να τα τσιμπήσουν. Πιθανότατα. Αλλά αντί να τα λέμε μεταξύ μας, τι θα έλεγες να πάρουμε τις συμβουλές του ειδικού. Πάντα. Της ειδικού. Το χρειαζόμαστε αυτό. Της κυρίας Νάκου, καλωσορίσατε. Καλώς ήρθατε. Κτηνίατρος, που νομίζω ότι μας παρακολουθείτε που τα λέμε, αλλά δεν ξέρω αν τα λέμε και σωστά. Γιατί εμείς κάνουμε εικασίες πώς. Ότι θα πρέπει ίσως να φροντίζουμε τα τετράποδά μας, τα ζωάκια μας, τα κατοικίδιό μας. Μια φροντίδα παραπάνω το καλοκαίρι. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Σωστά τα λέτε. Μπράβο, χαίρομαι. Μπράβο μας. Κάναμε μια καλή αρχή. Έτσι. Σίγουρα θα πρέπει να προσέχουμε τώρα τον ήλιο, γιατί υπάρχει το θέμα της ζέστης και αυτά έχουν ήδη από μόνα τους πιο ανεβασμένη θερμοκρασία. Λόγω τρεχώματος, φαντάζομαι. Ναι. Οπότε θα πρέπει να προσέχουμε να μην τα εκθέτουμε κατευθείαν στον ήλιο. Το θέμα του grooming επίσης θα πρέπει να απασχολήσει λίγο τον κόσμο. Αυτό είναι μύθος ή πραγματικότητα, γιατί έχω κι εγώ μια απορία μεγάλη. Πρέπει να τα κουρεύεις τελικά ή δεν πρέπει να τα κουρεύεις το καλοκαίρι? Υπάρχει για κάποιο λόγο το τρίχωμα αυτό. Είναι για προστασία, να μην εκτίθεται κατευθείαν το δερματάκι τους στον ήλιο. Οπότε καλό είναι περισσότερο να πηγαίνουν για μπανάκια τέτοια, τέλος πάντων, να χτενίσματα, να φεύγει νεκρή τρίχα κτλ. Αλλά όχι τόσο το να κουρεύονται. Ναι. Γενικά ή μόνο το καλοκαίρι? Γενικά. Γενικά να μην κουρεύονται. Γιατί τα προστατεύει και από το κρύο το πολύ και από τη ζέστη. Το είχα ακούσει αυτό. Απλά κανένας δεν το γνωρίζει, γιατί όλοι πιστεύουμε ότι είμαστε σαν τους ανθρώπους. Ότι άμα βγάλουμε την πολύ την τρίχα, θα είναι και πιο το σκυλάκι μας δροσερό. Υπάρχει αυτή η ιδέα. Αλλά κάνει κακό, γιατί εκτίθεται στον ήλιο άμεσα το δέρμα του και δεν είναι καλό για το σκυλάκι. Ειδικά βλέπεις κάτι κανισάκια που είναι και λευκά, που έχουν το κατσαρό μαλάκι, το τριχωματάκι, και τα βλέπεις γουλί κάποιες περιόδους. Ροζ. Σκυλάκι, ροζ. Γιατί από μέσα το δέρμα του είναι ροζ του. Δεν το ήξερα αυτό. Τόσο μικρών σκυλιών. Αλλά οι γάτες δεν κουρεύονται. Οι γάτες, εντάξει, όχι. Αλλά θέλουν και αυτές την ίδια φροντίδα όσον αφορά το να μην. Εντάξει, γενικά οι γατούλες είναι πιο πολύ μέσα στα σπίτια, οπότε είναι πιο προστατευμένες. Mm-hmm. Περισσότερα αφορά τα σκυλιά αυτά. Και όταν τα βγάζουμε και πηγαίνουμε, ας πούμε, στην παραλία με τα σκυλάκια μας, καλό είναι να έχουμε πάντα δροσερό νεράκι να τους δίνουμε. Να έχουμε υποσκιά, να μην είναι. Μην πατάνε στην άμμο κατευθείαν. Στην καυτή άμμο. Στην καυτή άμμο. Γιατί τα πελματάκια τους, ναι, μεν είναι πιο σκληρά, αλλά και αυτά είναι ευαίσθητα. Και μπορεί να τραυματιστούν. Ισχύει. Να κολυμπάνε, τους κάνει καλό η θάλασσα. Φυσικά και τους κάνει. Σε κάποιο σκυλάκι που δεν αρέσει το νερό, τι κάνουμε? Τι? Υπάρχει κάποιος τρόπος? Όχι. Όχι, δεν θα μπει ποτέ στο νερό. Όχι. Δεν του αρέσει, τελεία. Ωραία, άρα υπάρχουν κάποια έτσι μυστικά, θα λέγαμε, και όσοι είναι γονείς, γιατί εγώ τους λέω γονείς και έχουν σκυλάκι, γιατί τώρα πιο πολύ αυτό απευθύνεται στα σκυλάκια, επειδή βγαίνουν έξω ουσιαστικά ή τα πάμε βόλτα. Κινδυνεύουν όμως και από κάποιο τσίμπημα, γιατί τώρα είναι και πολλά τα έντομα. Είναι και το καλαζάρ που ακούμε συνέχεια. Εκεί τι κάνουμε, πώς πρέπει να το προστατεύσουμε? Λοιπόν, όσα περισσότερα κάνουμε για το καλαζάρ, τόσο καλύτερο είναι. Είναι από τα πιο ύπουλα νοσήματα, μεταδίδεται με τη σκνήπα. Θα πρέπει να παρέχουμε όση περισσότερη φροντίδα γίνεται. Δηλαδή, υπάρχει εμβόλιο για το καλαζάρ με μεγάλα ποσοστά προστασίας. Υπάρχει η αμπούλα που βάζουμε κάθε μήνα και καλό είναι και στις 28 μέρες και 2 μέρες νωρίτερα να τη βάζουμε, που πιάνει για τη λεϊσμάνια. Υπάρχει σπρέι σιτρονέλας να ψεκάζουμε τα απογεύματα, γιατί και μέσα στο σπίτι να μένει, πάλι μπορεί να περάσει. Να μπουν σίτες στα παράθυρα για προστασία. Και άμα το τσιμπήσει. Αχ, συγγνώμη. Όχι, άμα το τσιμπήσει, εγώ ήθελα να ρωτήσω, πώς το καταλαβαίνουμε? Με εξέταση αίματος. Καταλαβαίνουμε ότι έχει εκδηλωθεί το σκυλάκι, πρέπει, κάπως βλέπουμε ότι δεν είναι καλά. Μπορεί και να κάνει καιρό να φανεί, να εκδηλωθεί η νόσος. Οπότε γι' αυτό λέμε ότι κάθε χρόνο πρέπει να εξετάζουμε τα ζώα μας για τη λεϊσμάνια.
Το οποίο εγώ που έχω άγνοια. Έχει η μαμά μου ένα σκυλάκι. Ακούω τη μαμά μου που λέει ότι θα πάει για παρασιτισμό για αυτό το σκυλάκι. Γι' αυτό. Αλλά αυτό που λέτε, η άγνωστη λέξη αυτή καινούργια που είπατε για μένα, είναι κάτι το οποίο μπορεί να το πάθει από τσίμπημα το σκυλάκι. Ναι. Αποκλειστικά από το τσίμπημα τη κνήπα γίνεται. Η οποία κνήπα τσιμπά τον άνθρωπο και δεν παθαίνουμε τίποτα. Το πολύ να μα ξύσει λίγο. Όχι. Είναι ζωανθρωπονόσος. Κολλάει και ο άνθρωπος. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε και να κάνουμε όσα περισσότερα μπορούμε για το καλαζάρ. Θέλει πολύ προσοχή, η αλήθεια είναι αυτή. Επίσης και η αποθεραπεία είναι πολύ δύσκολη σε ένα σκυλάκι. Είναι δύσκολη, δεν θα γίνει, θα είναι πάντα φορέας. Ναι. Μπορεί να γίνει αρνητικό στο αίμα του ζώου κάποια στιγμή, αλλά στα κύτταρά του θα συνεχίζει να υπάρχει και γι' αυτό ένα ζωάκι το οποίο μπορεί να έχει περάσει τη λεϊσμάνια, καλό είναι να επανεξετάζεται όχι στον χρόνο, αλλά τουλάχιστον κάθε 6 μήνες. Μήπως και υπάρξει αναζωπήρωση να την προλάβουμε στην αρχή του. Και μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο. Μεταδίδεται όχι με το να σε γλύψει, να σε δαγκώσει, να παίζεται, να το χαϊδεύεται. Αποκλειστικά μέσω της κνήπας. Δηλαδή να πάει σκνήπα, να τσιμπήσει το ζωάκι, να μολυνθεί. Και μετά να, και μετά να τσιμπήσει έναν άνθρωπο, ένα άλλο ζωάκι. Και αυτό και όταν υπάρχει αυτό το θέμα, λέμε ότι προχωράμε σε θεραπεία από την πρώτη στιγμή για να μην είναι πηγή μόλυνσης για άλλα ζωάκια και για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πάλι με εξετάσεις αίματος το καταλαβαίνει. Ναι, εντάξει, προτιμούν γενικά τα ζώα. Μάλιστα. Έτσι. Αλλά μπορεί να πάθει λεϊσμάνια και κάποιος ο οποίος είναι, δεν έχει ζώο καν. Γιατί είναι σωστά. Με τη σκνήπα, δεν είναι. Ακριβώς. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τώρα και κάτι ακόμα, επειδή βλέπουμε πολύ συχνά να αφήνουν τα σκυλάκια μέσα στα αυτοκίνητα. Δεν μπορώ αυτό το πράγμα να το ξαναδώ, πραγματικά. Καλά, τώρα βέβαια είχαμε και τα μωρά τα οποία αφήνουν μέσα στα αυτοκίνητα. Και παιδάκια. Δηλαδή, εντάξει, είναι ένα επίκαιρο θέμα το οποίο τραβά τα μαλλιά σου και μόνο που το ακούς. Αλλά κάποιος πάει στο σούπερ μάρκετ, λέει εντάξει, ένα τέταρτο θα κάτσω μέσα, ας αφήσω το σκυλί μου μέσα στο λιοπύρι, μέσα στο αυτοκίνητο, με κλειστά τα παράθυρα. Τι θα πάθει. Θα πάθει, έτσι. Θα πάθει, φυσικά και θα πάθει. Καλό είναι λιγάκι και οι επιχειρήσεις όμως να αφήνουν το να μπαίνουν τα ζωάκια μέσα. Είναι, υπάρχει αυτό το ειδικό απ' έξω που λέει ότι μένεις εδώ. Να το δέσεις απ' έξω. Ωραία, ναι, το δένεις απ' έξω. Ναι. Δηλαδή, γιατί εντάξει, το ιδανικό είναι ότι αν πετάγεσαι για μια δουλειά, το αφήνεις στο σπιτάκι του, δεν χρειάζεται να το πάρεις μαζί σου, από το να το αφήσεις στο αυτοκίνητο, γιατί λίγα λεπτά χρειάζονται για να αποβεί μοιραίο αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Βέβαια να πούμε ότι στην Πάτρα, εγώ όταν ήρθα, κατάλαβα ότι είμαστε τόσο φιλόζωοι εδώ σε αυτή την πόλη. Ναι. Πραγματικά μπράβο. Έχετε πάει σε άλλο επίπεδο, γιατί εγώ είμαι από την Τρίπολη. Και εσύ φαντάζομαι, Ελένη, εντάξει, είσαι από τα Τρίκαλα. Ναι. Δεν κοντά είμαστε. Λοιπόν, κοντά ενώ στο όνομα, καμία σχέση. Στα Τρίκαλα τα γράμματα. Δεν ξέρω στα Τρίκαλα εσείς πώς είσαστε, αλλά στην Τρίπολη, ας πούμε, είμαστε λίγο πιο πίσω. Δηλαδή, εκεί βλέπουν το σκυλί μέσα σε μια επιχείρηση και σου λένε άστο καλύτερα. Δεν έχουν εξοικειωθεί. Ναι. Δεν θέλω να το κατηγορήσω αυτό. Προφανώς απλά δεν το έχουν στην οτροπία τους οι άνθρωποι. Ίσως κάποια στιγμή αλλάξει. Αλλά εδώ στην Πάτρα είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο, νομίζω. Δόξα τω Θεώ, και έχουμε πάρα πολλούς εθελοντές που παλεύουν για τα δεσποτάκια. Προσπαθούμε να υπάρχει ενημέρωση και στα σχολεία. Δηλαδή, εγώ προσωπικά έχω πάει και σε σχολεία να κάνω κάποιες ενημερώσεις από στην πρώτη δημοτικού, στη δευτέρα δημοτικού. Τι τους λέτε? Στα νηπιαγωγεία. Λέμε διάφορα για τα ζωάκια, πώς πρέπει να τα προσέχουν, ότι δεν είναι μόνο το να ζητάμε ζωάκι, πρέπει να έχουμε και κάποιες ευθύνες. Δεν είναι μόνο, δεν θα πρέπει να το ταΐσουμε, να το βάλουμε νεράκι, φρέσκο νεράκι κάθε μέρα. Ναι, όπως η ελπίδα που έχει τη χελώνα. Αυτό θέλει, θέλω να πω. Χελώνα, θέλει μια φροντίδα. Και η χελώνα θέλει μια καθημερινή φροντίδα. Αλλά λέω ότι πολλές φορές ακούω γονείς από συμμαθήτριας της κόρης μου, που είναι τώρα 9 ετών, που ζητάνε τα παιδάκια σκυλάκι και λένε οι γονείς δεν παίρνω, γιατί το ζητάει, αλλά στο τέλος θα καταλήξω να είμαι ο αποκλειστικός φροντιστής εγώ και είναι μια επιπλέον ισχύει. Δουλειά. Εντάξει, ισχύει. Και λέω ότι είναι ίσως περισσότερο όμως τα σωστά και τα καλά που παίρνει το παιδί από την επαφή με το ζώο, την καθημερινή, από τον ακόμη ένας ένικος στο σπίτι, έτσι. Και λες, εντάξει, ας επιβαρυνθώ ακόμα λίγο. Ναι, ισχύει. Ναι. Απλά εγώ πιστεύω ότι κάνει και το παιδί πιο έτσι συνειδητοποιημένο, τον κάνει πιο υπεύθυνο. Ισχύει. Δηλαδή, κάνει καλό στο παιδάκι ένα ζωάκι. Αρκεί να περάσει όμως και στην οτροπία. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, θα πάρουμε το ζωάκι μας, αλλά πρέπει να μας βοηθήσεις. Πρέπει να του βάζεις νεράκι. Εντάξει, δεν θα πούμε ότι να το βγάλει. Θα το βγάλει μόνο βόλτα. Αλίμονο, βέβαια. Έτσι, αλίμονο. Αλλά να έχει όμως την ευθύνη του να το ταΐσει, να του βάλει το νεράκι του. Πράγματα απλά τα οποία τα κάνουν και τα παιδιά πολύ υπεύθυνα.
Πολύ σωστά. Τώρα, εκπαίδευση. Πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω. Γιατί αν δεν εκπαιδεύσεις το ζωάκι από μικρό, θα σε δαγκώνει, θα κάνει ζημιές. Θα κάνει τις ανάγκες μέσα στο σπίτι. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Άρα, σημαντική εκπαίδευση από τι ηλικία τώρα, σε ένα σκύλο, ας πούμε, ή και σε μια γάτα. Αν και δεν είναι ο δικός μου τομέας η εκπαίδευση, αυτό που λένε οι εκπαιδευτές είναι από 6 μηνών και πάνω. Μπορούν να εκπαιδεύσουν και το maximum, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι 6 χρονών. Mm-hmm. Και εγώ να πω θετική εκπαίδευση. Η θετική εκπαίδευση είναι ότι δεν το χτυπάς το σκυλάκι φυσικά, του συμπεριφέρεσαι ωραία. Αυτό δεν εκπαίδευση, είναι παίδευση αυτό. Προφανώς δεν κάνεις τέτοιες κινήσεις, ούτε καν, ούτε κατά διάνοια. Απλά προσπαθείς με κάποιο τρόπο και υπάρχουν και άνθρωποι που είναι αρμόδιοι κιόλας, όπως είπατε και εσείς, εκπαιδευτές, που είναι η κύρια δουλειά τους. Καλύτερα να το κάνεις με κάποιον ο οποίος γνωρίζει καλά. Σωστά. Ειδικά είναι και λίγο αντίθασο το σκυλάκι σου ή το γατάκι σου. Εσάς, ή η χελώνα σου. Νάκου, πού σας βρίσκουμε για ακτινιατρικές, όχι για εκπαιδευτικές εργασίες, για ακτινιατρικές λοιπόν συμβουλές και υπηρεσίες. Έχω ανοίξει το κτηνιατρίο τώρα, το Pet Life Care. Είμαι κοντά 12 χρόνια στο κλάδο αυτό ενεργή και είμαι αρρώστης 20-22 είναι το κτηνιατρίο. Μάλιστα. Με το οποίο έχει μέσα φαντάζομαι τα πάντα για τα σκυλάκια, για τα γατάκια, για τα χελωνάκια, για ό,τι ζωάκι κατοικίδιο και όχι μόνο υπάρχει, έτσι. Σωστά. Και εκτός από τα κλασικά να βρούμε τροφή και κάποια πράγματα που χρειάζονται τα ζωάκια μας, φαντάζομαι λειτουργείτε και ως ιατρείο, κτηνιατρίο δηλαδή, που μπορεί είμαστε να... Είμαστε και για παθολογικά περιστατικά. Αυτό. Και για χειρουργικά. Ωραία, χειρουργικά. Και για δοντάκια. Α, καθαρισμούς, ναι. Πάντα. Εξαγωγές, ό,τι χρειάζεται, ναι. Εντάξει. Και φαντάζομαι υπάρχουν και δύσκολα περιστατικά, αλλά είσαστε μέσα σε όλα, και δύσκολα και εύκολα. Ο κτηνίατρος έχει το ίδιο που έχουν και οποιαδήποτε ειδικότητα σχεδόν ιατρού που χτυπάει το τηλέφωνο στις 12 τη νύχτα. Ναι, έπαθα, νομίζω χειρότερο από αυτό. Ναι, γιατί το ξέρω την αδερφή μου. Το κακό που υπάρχει στην Πάτρα είναι ότι δεν έχουμε νοσοκομείο ζώων. Που θα είχε μια 24-ωρη εξυπηρέτηση. Οπότε εννοείται ότι δεν είσαι μόνο για τις ώρες λειτουργίας, είσαι και για τις υπόλοιπες ώρες. Μπράβο, πολύ σημαντικό. Εσείς ξεκινήσατε και επιλέξατε αυτό το επάγγελμα γιατί αγαπάτε τα ζώα. Πάρα. Είναι αυτό νομίζω. Είχατε μικρή ζωάκι ή ήταν καημός? Καλή ερώτηση. Λοιπόν, όχι, δυστυχώς είχα σκυλάκι από τα 17 μου και μετά. Mm-hmm. Α, ναι, όταν δηλαδή μεγαλώσατε. Ναι. Και μπορούσατε να το βγάλετε και βόλτα. Και μπορούσα να το βγάζω και βόλτα. Εντάξει, νομίζω είναι και σωστή αυτή η νοοτροπία. Όταν ενηλικιωθείς, θα πάρεις το ζωάκι που θέλεις. Μέχρι τότε. Εντάξει, καλύτερα άστο. Θεωρώ θα ήμουν και υπεύθυνη και πιο μικρή όμως. Να, είδε, έμεινε αυτός ο καημός. Υπάρχει ένας καημός μέσα σε αυτό. Λοιπόν, άρα μπορούμε να σας βρούμε στο κτηνιατρίο σας. Φαντάζομαι το τηλέφωνο σας μπορεί να το βρει κάποιος οποιαδήποτε ώρα και στιγμή για να σας καλέσει σε κάποιο έκτακτο περιστατικό. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι, ας πούμε, με το ζωάκι μας, που όταν ήμασταν και με την οικογένεια όλοι μαζί και είχαμε και τον Κούκι, είχαμε κάποια έκτακτα περιστατικά. Δηλαδή, μπορεί κάτι να έτρωγε, να μην μπορούσε να ανασάνει καλά. Τι θα κάνουμε, η ώρα είναι 12 το βράδυ. Κατευθείαν κτηνίατρο. Και είναι τηλέφωνο. Σαν τα μωρά που τα μωρά δεν μπορείς να καταλάβεις από το κλάμα τι έχουν. Πονάει η κοιλιά, το κεφάλι, το δόντι, το μάτι, το φρύδι. Έτσι και τα ζώα, επειδή δεν υπάρχει επικοινωνία, μιλάω. Γιατί εμένα, αν με πονέσει η πλάτη μου, θα πω πονάει η πλάτη μου, η κοιλιά μου, το κεφάλι μου. Μπορώ λίγο να το αντιμετωπίσω. Αλλά το σκυλί θέλεις οπωσδήποτε τον κτηνίατρο. Ναι, γιατί βλέπεις ότι εγώ το και καταλαβαίνω. Όμως και έναν υπεύθυνο ιδιοκτήτη. Ναι. Ο οποίος να παρακολουθεί το ζώο. Γιατί από τη στιγμή που όντως δεν μιλάει το ζωάκι, θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να μου δώσει εμένα κάποιες πληροφορίες. Εμείς τουλάχιστον βλέπαμε ότι είναι πιο, έχει ατονία. Δηλαδή με το που βλέπεις ένα σκυλί το οποίο είναι υπερδραστήριο, να το βλέπεις σιγά σιγά να πηγαίνει στην γωνίτσα να κοιμάται πολλές ώρες, να αλλάζει λίγο το πρόγραμμά του. Αυτά νομίζω είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα δεις. Έτσι, για να καταλάβεις ότι το σκυλί σου δεν είναι και πολύ καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή ένα σκυλί που τρέχει πάνω κάτω σαν το τρελό μες στο σπίτι, ξαφνικά το δεις να είναι ήσυχος και υπάκουος. Εκεί νομίζω είναι ένα σημάδι. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλα, ανάλογα και την περίπτωση. Αλλά όπως και να έχει, το σημαντικό είναι ότι θες να έχεις ένα κτηνίατρο που να τον εμπιστεύεσαι. Δηλαδή, εγώ αυτό λέω πάντα. Να ξέρεις ότι όποτε και να τον πάρεις τηλέφωνο θα είναι εκεί. Αυτή είναι η παροχή, νομίζω, η πιο μεγάλη που δίνετε κι εσείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ που σας είχαμε κοντά μας. Και μάθαμε πάρα πολλά, εγώ πολύ πολλά, περισσότερα από εσάς. Ευχαριστούμε πολύ και εύχομαι να είναι ένα καλοκαίρι δροσερό για τετράποδους και δίποδους. Πραγματικά. Και προσοχή στα κατοικίδια σας, να τα προσέχετε όλοι, να τα αγαπάτε, να τα φροντίζετε και να τα παρατηρείτε, εγώ θα πω. Μπράβο. ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Λοιπόν, Ελένη, ξέρω τι ανάγκη έχεις και έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο για αυτή σου την ανάγκη. Αλλεργίες. Αλλεργίες. Αγγελική μου, αν και προσωπικά δεν έχω καμία αλλεργία, πάμε δόξα τω Θεώ, ως τώρα. Στα οικογενειακά. Όταν κάναμε τη σύσκεψη και μου είπες ότι θα έχουμε την αλλεργιολόγο, την κυρία Μπρίνια, καλωσορίσατε μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι ότι βγήκε ένας κατάλογος στον εγκέφαλό μου ερωτήσεων. Πόσα πράγματα θα ήθελα να ρωτήσω για την οικογένειά μου, για τους φίλους μου, απορίες που απλώς έχω ως άνθρωπος. Θα τα λύσουμε όλα τώρα. Και χαίρομαι τόσο πολύ, δηλαδή είναι από τις σπάνιες φορές που χαίρομαι τόσο πολύ που έχουμε απέναντί μας έναν ειδικό στο θέμα των αλλεργιών, γιατί δεν είναι και κάτι που προσεγγίζουμε εύκολα, αλλεργιολόγος. Αλλεργιολόγος, κυρία Μπρίνια, γίνεται κάποιος αφού έχει σπουδάσει ιατρική και είναι ειδική κατεύθυνση. Αυτό η ειδικότητα. Είναι 5 χρόνια ειδικότητα. Βλέπουμε και παιδιά και ενήλικες. Μέσα στην ειδικότητά μας έχουμε 1 χρόνο παθολογία, 1 χρόνο παιδιατρική και 3 χρόνια αλλεργιολογία. Και ξεκίνησε στην Ελλάδα ειδικότητα από το 85 και μετά. Είναι δηλαδή σχετικά από τις καινούργιες ειδικότητες που υπάρχουν. Καλά, φαντάζομαι άνοιξη ειδικά, εκεί γίνεται είναι το πάρτι. Ένας πανικός με τις αλλεργίες. Εκεί βασικά τα τηλέφωνα σας πρέπει να χτυπούν συνεχώς. Τα τεστ αλλεργιών να παίρνουν φωτιά. Βάζεις πολλά θέματα στο τραπέζι. Θα τα βάλουμε σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά. Γιατί έχουμε και το καλοκαίρι που δεν σταματούν οι αλλεργίες. Ναι, να ξεκινήσεις εσύ, γιατί να ξεκινήσουμε με αυτά που ανέφερες. Άνοιξη. Ο κόσμος ταλαιπωριέται. Τι είναι αυτό που τον ταλαιπωρεί, η λέξη Μάρτης, η λέξη Απρίλης. Γιατί αρχίζει ξαφνικά να φταρνίζεται, να κλαίνει τα μάτια, να έχει φαγούρα εσωτερική στο στόμα. Εγώ παλιά δηλαδή, δεν μπορούσα να ανοίξω τα μάτια μου. Όταν ξύπναγα το πρωί δεν άνοιγαν. Τώρα δεν θέλω να πω και σε λεπτομέρειες, αλλά έπρεπε να βάλεις χαμομήλι κομπρέσες για να ανοίξει. Από την έντονη αλλεργία και από τη γύρη εγώ είχα τέτοιο πρόβλημα. Φαντάζομαι πολύ. Την άνοιξη έχουμε τα φυτά που βγάζουν πολύ γύρη, είναι κυρίως γυρεοφορία, όπως είναι το περδικάκι, το οποίο είναι ένα ζυζάνιο, ένα χαμηλό φυτό που φυτρώνει μόνο του στις άκρες των δρόμων, στα πεζοδρόμια, σε μάντρες και μπορεί να μην του δίνουμε σημασία, αλλά είναι το κύριο αλλεργιογόνο που έχουμε στην Ελλάδα. Μετά είναι τα γρασίδια, η βερμούδα, το γρασίδι που έχουμε εδώ, που βλέπουμε τώρα μπροστά μας. Δεν με έχει πιάσει κάτι. Το τίμωθι και άλλα, που είναι μια μεγάλη οικογένεια που ανήκουν στα αγροστόδη. Και είναι και το λουλουδάκι της ελιάς που βγαίνει πάνω στην ελιά το Μάιο. Ξεκινάει το περδικάκι το Μάρτιο, μετά προστίθεται τα αγροστόδη τον Απρίλιο και η ελιά τώρα το Μάιο και όλα αυτά μαζί μας ταλαιπωρούν. Σε τι βάθος φτάνουν αυτά, δηλαδή πότε... Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, δηλαδή τώρα που βρέχει, ποτίζονται και επειδή η άνοιξη ήταν λίγο σε φθινόπωρο, πιστεύω φέτος θα αργήσουν να περάσουν, αλλά συνήθως μέχρι τις 15 Ιουνίου, μέχρι εκεί μετά ηρεμούν τα πράγματα. Αν όμως ρίξει βροχή και Ιούλιο-Αύγουστο, ξαναποτίζονται, ξαναφουντώνουν, βγάζουν πάλι γύρι. Μετά τα παίρνει ο αέρας και τα... Δηλαδή η γύρι που αναπνέουμε έρχεται από 2 χιλιόμετρα μακριά. Δεν χρειάζεται να έχουμε το φυτό δίπλα και να μας πειράξει. Μπορεί να το φέρει από μακριά από ο αέρας. Και είναι αλλεργιογόνα τα οποία δεν μπορούμε να κλειστούμε στη γυάλα. Δηλαδή θα βγούμε έξω, θα αναπνεύσουμε, θα μας πειράξουν. Δεν είναι ένα αλλεργιογόνο όπως είναι η σκόνη που είναι χειμερινό και μπορούμε να την ελαχιστοποιήσουμε, δηλαδή στο υπνοδωμάτιο που κοιμόμαστε, να προσέχουμε, να ξεσκονίσουμε, να έχουμε λίγα πράγματα. Στα φυτά, στη γύρη της άνοιξης, είναι ο αέρας που αναπνέουμε. Αν το πάμε εποχικά λοιπόν και πούμε ότι την άνοιξη έχουμε αυτά που μας περιγράψατε, το καλοκαίρι που ξεκινά τώρα μπροστά μας, τι αλλεργίες εμφανίζονται από τσιμπήματα, από ζώα πιθανότατα, από φυτά, άλλα. Η πρώτη αλλεργία που εμφανίζεται τώρα τον Ιούνιο στα πρώτα μπάνια είναι η κνίδωση εκψύχους. Και είναι μια αλλεργία που πολλοί δεν την ξέρουν. Είναι το να μπαίνουμε στην κρύα θάλασσα και βγαίνοντας έξω να βγάζουμε εξανθήματα με φαγούρα, κνιδωτικούς πομφούς, πετάλες δηλαδή στο σώμα, το οποίο γίνεται επειδή σκάνε κάποια κύτταρα μέσα στο σώμα μας με την απότομη έκθεση σε ψύχος. Όταν μπούμε στη θάλασσα παγώνει το σώμα μας. Είναι μια αλλεργία που πολλοί δεν την ξέρουν και όταν γίνει λένε «Α, με πείραξε το αντιλιακό, με πείραξε η θάλασσα, κάτι είχε η θάλασσα». Αλλά δεν είναι η θάλασσα, είναι ότι παγώνουμε. Και είναι πολύ συχνό, δηλαδή όλο και περισσότερο το βλέπω. Στα πρώτα μπάνια τώρα τον Ιούνιο, πολλοί βγαίνοντας από το νερό νιώθουν φαγούρα με κνισμό. Αυτό έχει να κάνει με την εξωτερική θερμοκρασία. Έχει. Γιατί η θάλασσα είναι κρύα σαφώς. Αλλά λέμε ότι εδώ η θάλασσα στο Ρίο, για παράδειγμα, μιας και είμαστε στην περιοχή,
είναι αρκετά κρύες θάλασσες. Ναι. Έχει να κάνει με την αντίθεση... θερμοκρασία του νερού. Ναι, ότι έχω τη φυσιολογική θερμοκρασία του σώματος και μπαίνοντας μέσα στο νερό παγώνω απότομα. Οπότε τα μαστοκύτταρα που είναι κύτταρα που έχουμε μέσα στο σώμα μας σκάνε, αποκοκκιώνονται, βγαίνει έξω η σταμίνη που είναι μέσα στα μαστοκύτταρα σε μεγάλη ποσότητα, συνδέεται η σταμίνη στους υποδοχείς της ισταμίνης του σώματος και βγάζουμε αυτές τις πετάλες. Αυτή είναι μια αλλεργία όμως που είναι επικίνδυνη. Δηλαδή, αν μπούμε μπορεί... σταδιακά, το διορθώνουμε. Ναι. Η οδηγία που δίνουμε είναι να παίρνουμε αντισταμινικά μισή ώρα πριν μπούμε στη θάλασσα, αν το ξέρουμε ότι το έχουμε. Το έχουμε, πίστευτο. Το διαπιστώνουμε με το τεστ ότι βάζουμε πάγο στο χέρι, κάνουμε το τεστ πάγου, το αφήνουμε 5 λεπτά ή 10 λεπτά και μετά βλέπουμε το χέρι φουσκώνει στο σημείο που ήταν, είχαμε βάλει τον πάγο. Έτσι κάνουμε τη διάγνωση ότι έχουμε κνίδωση εκψύχους. Και μετά έχουμε πολλές θεραπείες. Η πιο απλή είναι να παίρνουμε αντισταμινικό μισή ώρα πριν, να μπαίνουμε σταδιακά, δηλαδή αστράγαλο, γόνατο, μέση, να μην πηγαίνουμε βαθιά γιατί μπορεί να μας έρθει και λιποθυμία, δηλαδή να έχουμε και πολλές αισθήσεων. Πηγαίνουμε κατά μήκος στις παραλίες για μπάνιο και όχι μόνοι μας. Mm-hmm. Και το έχουν και πολλά παιδάκια, τα οποία παιδάκια βασανίζονται γιατί δεν μπορούν ούτε σε πισίνες να πάνε κολυμβητήριο, το βγάζουν και το... και σε άλλες δραστηριότητες, όχι μόνο δηλαδή στη θάλασσα. Αυτό υπήρχε και παλιά και απλώς δεν το είχαμε ταυτοποιήσει και λέγαμε τον τηλιακό που λέτε. Ναι, ή ναι. Τώρα έχει επιτυχία. Υπήρχε σε μικρότερο ποσοστό, δηλαδή τώρα βλέπουμε όλο και περισσότερα περιστατικά. Ακόμα και οι γιατροί δεν το μπορούσαν να το διαγνώσουν. Δηλαδή είχα ασθενείς που πήγαν στα επίγοντα και δεν είχε καταλάβει ο γιατρός ότι η ζάλη που είχαν ήταν από αυτό. Mm-hmm. Και πολλοί πνιγμοί που λέμε έπαθε έμφραγμα και πνίγηκε στο νερό, στη θάλασσα, ήταν από υποτασικό επεισόδιο από κνιδώσεις εκψύχους. Άρα είναι πάρα πολύ γιατί σοβαρό. Είναι μια αλλεργία που δυνητικά μπορεί να οδηγήσει σε αναφυλακτικό σοκ. Απίστευτο. Και όσοι την έχουν, πηγαίνουν στην παραλία με το σετάκι τους. Δηλαδή έχουν ένα τσαντάκι και έχουν μέσα χάπια αντισταμινικά, χάπια κορτιζόνης και ένεση αδρεναλίνης, που είναι η θεραπεία που κάνουμε για να σταματήσουμε το αλλεργικό σοκ. Πόσο συχνό είναι αυτό? Δηλαδή το συναντάς τώρα σε τι ποσοστό στην χώρα μας αυτό? Πιστεύω είναι 2% κάπου εκεί. Δηλαδή είναι χαμηλό, αλλά τα περιστατικά είναι πολύ σοβαρό, όσο και περισσότερο. Εγώ ήθελα να πούμε τώρα και για την αλλεργία στον ήλιο. Έχω δει ανθρώπους πραγματικά να κάθονται 5 λεπτά στον ήλιο και μετά να γεμίζουν κοκκινίλες, φαγούρα. Πολύ δύσκολη αντιμετώπιση σε αυτή την αλλεργία. Αυτή και κακία και όσο μάλλον στην Ελλάδα. Ναι, και να είσαι μέσα στον ήλιο συνέχεια, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Είναι ηλιακή κνίδωση, έτσι λέγεται. Και μαζί με την κνίδωση εκψύχους που είπα πριν, ανήκουν στο σύνολο των φυσικών κνιδώσεων. Φυσικές είναι οι κνιδώσεις που γίνονται από φυσικά αίτια. Δηλαδή από το κρύο, από τον ήλιο, από την άσκηση που είναι η χολινεργική κνίδωση. Η ηλιακή λοιπόν που είπαμε πριν είναι μια. Κνίδωση που εμφανίζεται πάλι σκάνε τα μαστοκύτταρα αλλά με την έκθεση στον ήλιο και εμφανίζεται στα σημεία που είναι ακάλυπτα, στα χέρια, στα πόδια. Εκεί μόλις εκτεθούμε στον ήλιο, παπ, βλέπουμε να κοκκινίζει το δέρμα και να έχουμε φαγούρα. Αυτά τα μέρη όμως του σώματος που είπατε, τα χέρια και τα πόδια, σας έχουμε βομβαρδίσει σε ερωτήσεις τώρα. Συγγνώμη, μου αρέσει το όλα. δεν είναι τα πιο εκτεθειμένα. Δηλαδή, ακόμη και τώρα που εγώ δεν έχω ξεκινήσει να κάνω μπάνιο, αλλά τα χέρια μου έχουν εκτεθεί ήδη 2 εβδομάδες γιατί έχει καλό καιρό και είμαι έξω. Οπότε έχει εξοικειωθεί λίγο με τον ήλιο. Ναι, δεν θα έπρεπε να είναι το ίδιο. Όχι, αν έχουμε ευαισθησία, δεν εξοικειώνεται έτσι το δέρμα. Πρέπει να το φροντίζουμε, να βάζουμε αντιλιακό με δείκτη 50 από τώρα. Ή ακόμα, και αυτό έχει διαβαθμίσεις, υπάρχουν ασθενείς που με την παραμικρή έκθεση στον ήλιο το δέρμα τους γίνεται κατακόκκινο και πρίζεται. Εκείνοι πάλι παίρνουν αντισταμινικά, αλλά έχουμε και άλλες θεραπείες που είναι ενέσιμες και είναι τα μονοκλονικά αντισώματα που δεν αφήνουν τα μαστοκύτταρα να σκάνε, να αποκοκκιώνονται. Πιο διαβαθμισμένες θεραπείες, αλλά ακόμα και για αυτούς έχουμε λύση. Mm-hmm. Αρκεί να επισκεφτούν τον ειδικό. Δεν είναι σωστό, δηλαδή η ηλιακή κνίδωση δεν καταλήγει σε αλλεργικό σοκ όπως εκψύχους, αλλά είναι πρόβλημα για τον ασθενή. Δηλαδή να μην μπορείς να βγεις έξω σε μια χώρα με τόσο ηλιοφάνεια, να είσαι συνέχεια με μακριά μανίκια, να ζεσταίνεσαι με καπέλα, είναι δυσκολία. Πριν πάμε λίγο σε άλλες ειδικές αλλεργίες που μπορεί να προκληθούν στιγμή από τσιμπήματα, από κάτι τέτοιο, να ρωτήσω όλες αυτές οι αλλεργίες που περιγράψαμε ως τώρα, το περδικάκι, από το φλουσαλιά, τον ανθό κλπ. Ή ακόμα και αυτές οι πιο δύσκολες με ψύχος και ήλιο, είναι οι άσημες. Ναι, είναι οι άσημες. Όλες αυτές. Η θεραπεία της αλλεργίας είναι η ανοσοθεραπεία ή απευαισθητοποίηση. Θεραπεία μόνιμη λοιπόν, να κάνω τον οργανισμό να μην έχει αλλεργία, είναι στα φυτά, στα ζώα
στην αλλεργική ρινίτιδα, υπευθυκίτιδα, άσθμα δηλαδή, και στη μέλισσα σφίκα. Σε αυτές τις παθήσεις μπορώ να κάνω τον οργανισμό να ξεχάσω την αλλεργία. Στα φάρμακα ή στα φαγητά δεν υπάρχει ακόμα τέτοια μόνιμη θεραπεία, απλά αποφεύγω το αίτιο. Η ανοσοθεραπεία λοιπόν είναι μια θεραπεία στην οποία η φιλοσοφία της είναι να παίρνω το αλλεργιογόνο που με πειράζει λίγο-λίγο και συνέχεια, με στόχο να το συνηθίσει ο οργανισμός και να γίνει ανοσοτροποποίηση. Έτσι, παραδείγματος χάρη, μπορεί στα φυτά να παίρνω περδικάκι και γρασίδι, ή σε ενέσιμη μορφή που είναι μία φορά το μήνα, ή σε σταγόνες που είναι κάτω από τη γλώσσα κάθε μέρα, και μετά από 6 μήνες ξεκινάμε να βλέπουμε το πρώτο αποτέλεσμα, το έχει συνηθίσει, δηλαδή το σώμα το γνωρίζει αυτό το αλλεργιογόνο, και όταν το βλέπει με τον αέρα δεν αντιδρά με αλλεργικό μηχανισμό, δεν ξεκινάμε να έχουμε μπούκωμα, καταρροή, δεν έχουμε φταγούρες στα μάτια. Το ίδιο είναι και με μέλισσα σφίκα, δηλαδή οι ασθενείς που έχουν απειλητικά επεισόδια μετά από τσίμπημα μέλισσα σφίκας μπορούν να κάνουν απευαισθητοποίηση, στην οποία κάθε μήνα κάνουν ένεση που έχει μέσα δηλητήριο μέλισσας ή δηλητήριο σφίκας, και έτσι δεν κινδυνεύουν. Όταν τους τσιμπήσει έντομο έξω, δεν παθαίνουν αντίδραση. Στους 6 μήνες βρίσκουμε το πρώτο αποτέλεσμα. Ξεκινάει το πρώτο αποτέλεσμα. Και μετά, για η θεραπεία κρατάει 3-5 χρόνια. Ναι, ναι, και στα δύο. Τώρα, όσο περνάνε τα χρόνια, εγώ καταλαβαίνω και συνειδητοποιώ και από τον κύκλο μου ότι ανακαλύπτουμε αλλεργίες περισσότερες και στον εαυτό μας. Μπορεί να είναι και σε τροφές ακόμα, έτσι. Ναι, δηλαδή, σε φάρμακα. Γιατί κάνουμε κατάχρηση φαρμάκων. Ή να βλέπουμε ότι η αλλεργία μας φεύγει. Εγώ δηλαδή είχα αλλεργία παλιότερα στη γύρη, τώρα πλέον δεν έχω. Ναι. Δηλαδή είχα τα μάτια μου, φαγούρα, καταρροή, τα πάντα. Βέβαια, πλέον δεν έχω. Ήσασταν τυχεροί, γιατί ναι. Συνήθως οι αλλεργίες φεύγουν μετά τα 50. Εσείς είστε σε μικρό ποσοστό που έφυγε σε μικρή ηλικία. Συνήθως το 20-40 ηλικίες είναι το πικ των αλλεργιών, τουλάχιστον στις αναπνευστικές, ρινίτιδα, υπευθυκίτιδα, άσθμα. Στα φάρμακα είναι το αντίθετο, δηλαδή με την χρήση των αντιβιωτικών ή των αντιφλεγμονωδών, των παυσιπόνων, με τα χρόνια εμφανίζονται στους ασθενείς. Κάποιος όμως άνθρωπος για να κάνει αλλεργία πρέπει να έχει γεννηθεί με την προδιάθεση, με το γονίδιο. Κληρονομούνται. Απλώς αργεί να εμφανιστεί. Ναι, ανάλογα με τον τρόπο ζωής κληρονομούνται οι αλλεργίες. Γεννιόμαστε με ένα γονίδιο αλλεργίας. Αν έχει ο ένας γονέας από τους δύο μόνο αλλεργίες σε οτιδήποτε, μπορεί το παιδί να γεννηθεί με ποσοστό 35% προδιάθεσης. Αν έχουν και οι δύο γονείς αλλεργία, με 75% και πάνω. Οπότε, αφού έχουμε κληρονομήσει το γονίδιο, ανάλογα με τον τρόπο ζωής μας, εκδηλώνονται οι αλλεργίες. Αν δηλαδή έχουμε ένα μπαμπά μελισσοκόμο και είμαστε μέσα στις μέλισσες και τρώμε τσιμπήματα συχνά, μπορεί να κάνουμε αλλεργία στη μέλισσα. Αν έχουμε μία πάθηση για την οποία πρέπει να παίρνουμε συχνά αντιβιώσεις και παίρνουμε αντιβιωτικά, μπορούμε να κάνουμε πιο νωρίς τα αντιβιωτικά. Ανάλογα με τη ζωή και το που εκτιθέμε, μάλιστα, θα συμβαίνει. Ανάλογα γίνεται και αυτό. Υπάρχει πρόληψη για τις αλλεργίες? Πρόληψη όχι, αλλά μπορούμε να παρατηρούμε, δηλαδή οι αλλεργίες έχουν μία σειρά, αυτό που λέμε τοπική παρέλαση. Όταν δούμε ένα μωράκι να έχει έξεμα, είναι το πρώτο καμπανάκι ότι έχουμε να κάνουμε με ένα μελλοντικό αλλεργικό άνθρωπο. Mm. Δηλαδή τα πρώτα χρόνια της ζωής, τους πρώτους μήνες της ζωής έχουμε το έξεμα. Mm. Αυτό το δέρμα το άγριο που είναι στο πρόσωπο ή πίσω από τα γόνατα ή στους αγκώνες. Μετά έχουμε την τροφική αλλεργία, δηλαδή όταν το μωρό σταματήσει το φυλασμό και ξεκινήσει να τρώει τροφές, μπορεί να έχουμε αλλεργία σε αυγό, σε γάλα ή σε ξηρούς καρπούς. Και όταν ζήσει το παιδί 4-5 χρόνια και δει και τα φυτά, μπορεί να ξεκινήσει από τα 4 και μετά αλλεργική ρινίτιδα, υπευθυκίτιδα ή και άσθμα. Οπότε, παρατηρώντας το παιδί, μπορούμε να δρούμε αναλόγως γρήγορα. Δηλαδή, αν ξεκινήσει επευαισθητοποίηση το παιδί στα 6 χρόνια, θα σταματήσει την αλλεργική ρινίτιδα πολύ νωρίτερα. Ενώ αν αφήσουμε τα φυτά να προστίθενται, γιατί η αλλεργία είναι εξελισσόμενη κατάσταση, μπορεί 4 χρονών να έχω μόνο στο γρασίδι και όταν πάνω 15 να έχω γρασίδι, σκόνη, άρα σκόνης, μούχλες. Αν την κόψω την αλλεργία λοιπόν νωρίς, σταματώ και την αλλεργική πορεία μετά. Αυτή τη δυνατότητα έχω. Καταλαβαίνω ότι ο χρόνος πιέζει. Τελευταία ερώτηση. Ναι. Δεν έχω διαπιστώσει ότι γενικά ως άνθρωπος, όχι σε λένε, ότι έχω κάποια αλλεργία σε κάτι, σε τσίμπημα, σε άνθος, οτιδήποτε. Είναι καλοκαίρι, πάω για μπάνιο. Το τσαντάκι μου που πρέπει να έχει μέσα κάποια σως πραγματάκια, που απευθύνεται στο γενικό πληθυσμό.
τι είναι ως αλλεργιολόγος εσείς τα λέγατε, μη μου τύχει κάτι, γιατί μπορεί να είναι μια μέδουσα, μπορεί να είναι ένα τσίπημα, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ναι, πολύ απλά θα έχω ένα αντισταμινικό ή σε μορφή χαπιού ή σε μορφή σιροπιού, μία κορτιζονούχα κρέμα, ώστε αν κάνω μία φωτοδερματίτιδα ή δερματίτιδα εξ επαφής να μπορώ να βάλω μία κρέμα κορτιζόνης πάνω ή και στο τσίπημα μέδουσας μπορεί να βάλω κρέμα κορτιζόνης. Και ένα χάπι κορτιζόνης για πιο extreme καταστάσεις που έχω μια πιο γενικευμένη αντίδραση. Δεν χρειάζονται τρελά πράγματα, ούτε να κουβαλάω σετάκια με ενέσεις κορτιζόνης. Πού να κάνεις την ένεση, είναι πολύ δύσκολο στη φάση του επίγοντος να φτιάξεις το μπουκάλι, να βάλεις το υγρό στη σκόνη, να κάνεις ανασύσταση, να κάνεις ένεση. Αλλά χάπια κορτιζόνης, χάπια αντισταμινικά και μια κορτιζονούχα κρέμα πρέπει να τα παίρνουμε μαζί μας στις διακοπές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι να έχετε. Καλό καλοκαίρι και χωρίς αλλεργίες και χωρίς έκτα. Να είστε καλά. Να περάσετε όμορφα. Επίσης. Ευχαριστώ πολύ. Κρατάω στα χέρια μου αυτό το θεϊκό πράγμα που είναι μια κερίθρα γεμάτη με μέλι. Εξαιρετικό. Εγώ θυμάμαι, Ελένη μου, παιδικά χρόνια με αυτό που κρατάω, γιατί θυμάμαι τον θείο μου στην όμορφη Λακωνία να βγάζει το μέλι και να πηγαίνουμε εμείς όλοι εκεί οι συγγενείς και να τρώμε την κερίθρα και να γευόμαστε αυτό το μοναδικό μέλι που παράγεται στην Ελλάδα. Να το μέλι, εδώ είναι, αγαπητέ μου. Εγώ, Αγγελική μου, ξέρεις τι θυμάμαι. Αυτό που κρατάω στα χέρια μου, που είναι ένα άλλο προϊόν και ένα λυφί. Όπου θυμάμαι τη γιαγιά μου, όπως εσύ το θείο σου, είδες. Ό,τι κι αν είχα, πάντα από παιδί, να μου βάζει ένα προϊόν και να λυφθείς σε οτιδήποτε χτύπημα κι αν είχα. Κάτω από το και σταθερό να το δει και ο κόσμος να απολαύσει αυτό το μοναδικό packaging, γιατί έχουν δώσει και μεγάλη έμφαση στο packaging οι άνθρωποι αυτοί. Είναι κοντά μας να μιλήσουμε γι' αυτό φυσικά. Η οικογένεια, Θεόδωρος Αλαμπασίνης. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας. Θόδωρε, μιλάμε στον Ενικό, ναι. Γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε στον πληθυντικό για τόσο όμορφα πράγματα που αυτά είναι ο πληθυντικός που έχουμε. Και γέμισε το τραπέζι μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνατε την τιμή να έρθουμε στην εκπομπή σας. Να πάμε τώρα με την ιστορία, έτσι, γιατί ο μπαμπάς ασχολείται χρόνια με το μέλι. Εσείς βέβαια σαν νέα γενιά το εξελίξατε με φοβερές έτσι, δημιουργίες. Δηλαδή πραγματικά να ξεκινήσω και εγώ είδα την οπτική αρχικά. Είδα το packaging, είδα την τύπωση που είναι φοβερή. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Γενικότερα έχετε δώσει έμφαση και στην εικόνα εσείς πέρα. Στην εικόνα έχουμε δώσει έμφαση και στην εικόνα, αλλά τη μεγαλύτερη έμφαση την έχουμε δώσει στο προϊόν, βέβαια. Με αγάπη στο περιβάλλον, στη μέλισσα, στη φύση. Δεν κάνουμε κάποιες σπατάλες στη φύση. Σημαντικό αυτό. Προστατεύουμε τις μέλισσες. Οι μέλισσές σας και τα μελισσοκομεία σας, για να τα πάρουμε από την αρχή, τα είχε κάπου ο μπαμπάς και τα συνεχίζετε κι εσείς στην ίδια έδρα, αν πούμε ότι είναι το σπίτι τους, η έδρα τους εκεί και τους μάλιστα, είναι εδώ στην Αχαΐα. Η έδρα μας, το εργαστήριο, είναι στο Γομοστό Αχαΐας. Και κάνουμε νομαδική μελισσοκομεία, πηγαίνουμε σε όλη την Ελλάδα για να παράξουμε τα προϊόντα μας. Νομαδική μελισσοκομεία, δεν το έχω ακούσει ποτέ. Ναι, γιατί η μελισσοκομή είναι πολύ δύσκολο επάγγελμα αρχικά, είναι κοστοβόρο, επειδή γνωρίζω και λόγω της οικογένειας, πρέπει συνεχώς να τα μεταφέρεις, πρέπει συνεχώς να τα πηγαίνεις σε σημεία τα οποία είναι κατάλληλα για να ζουν οι μέλισσες και οι συνθήκες εννοώ καιρικές. Βροχή, χιόνι, είσαστε συνέχεια δηλαδή με ένα αυτοκίνητο, με ένα βαν, δεν ξέρω με τι χρησιμοποιείτε. Με ένα φορτηγό είμαστε, ναι. Με ένα φορτηγό. Πόσες κερίθρες έχετε, πόσα κυβότια, πώς λέγονται αυτά τα... Σπιτάκια. Είναι σπιτάκια. Είναι πόσα τέτοια είναι κυψέλες. Πόσες κυψέλες. Εμείς περίπου έχουμε 500 κυψέλες και τις μεταφέρουμε από νομή σε νομή για να παράξουμε τα προϊόντα μας. Επειδή εκεί είναι η περιοχή που έχει κατά περιόδους άνθη, γύρι, μπορούν να βρουν οι μέλισσες για να αναπαραχθούν καλύτερο περιβάλλον. Ναι, τα πηγαίνουμε, αλλάζουμε
τα μελίσια μας από περιοχή σε περιοχή για να βγάλουμε το ανάλογο μέλι. Το έλατο, κάθε... ας πούμε, την πορτοκαλιά, τη βανίλια, το θυμάρι, η βελανιδιά καστανιά, το πεύκο ερίκι, το ανθέον δάσους. Και πώς κατευθύνεις τη μέλισσα, δηλαδή, και της λες τώρα μελισσούλα μου πήγαινε για βελανιδιές. Είναι μονόδρομος, νομίζω, δεν έχει. Τώρα μελισσούλα μου πήγαινε για έλατο. Εμείς καθορίζουμε τις μέλισσες που θα πάμε τα μελίσια για να βγάλουμε και το ανάλογο μέλι. Άρα η μέλισσα όταν πάει σε μια ανθοφορία π.χ. για το πεύκο ερίκι, μπορεί να πάμε τα μελίσια μας ή στη Θάσο ή στην Εύβοια. Τόσο που... επαγγελματιά καλές. Εγώ νόμιζα εδώ στην ευρύτερη Πελοπόννησο. Όχι, όχι, σε όλη την Ελλάδα κινούμαστε. Ναι, γι' αυτό και η επιτυχία κιόλας και γι' αυτό κιόλας αυτή η αγάπη. Για το... Φαντάζομαι υπάρχει πολύ αγάπη για αυτό το επάγγελμα. Μάλιστα. Είσαστε εσείς, αλλά είναι και αδερφοί μέσα σε αυτό. Είναι μάλιστα. Οικογενειακό. Είναι οικογενειακό. 100%. Ναι. Πώς επιλέξατε να ασχοληθείτε τα δύο αδέρφια με την οικογενειακή αυτή επιχείρηση, γιατί δεν το βλέπεις και συχνά. Γιατί δύο αδέλφια είσαστε μόνο, έτσι. Είμαστε τέσσερα. Τέσσερις είσαστε. Ναι, οι δύο ασχολούμαστε με τη μελισσοκομεία. Είδες, αυτό ήθελα να πω, ότι κάποιοι φεύγουν από αυτό τον κλάδο, δεν ασχολούνται. Εσείς λοιπόν επιλέξατε αυτό γιατί, τι πιστέψατε. Γιατί, εγώ αγάπαγα από μικρό στη μελισσοκομεία και τα μελίσια που ήμουν στη φύση, αγάπαγα τη φύση. Και ασχολήθηκα με τα μελίσια. Η Χριστίνα πήγε για σπουδές, έχει τελειώσει γεωπόνος, άρα παραμφερεί με το επάγγελμα. Και όταν τελείωσε τις σπουδές της, τη γνώση της στην εταιρεία. Έφερε τις γνώσεις. Κάναμε καλύτερη την ποιότητα στη δουλειά. Ναι. Και μετά εξελίξαμε και βγάλαμε τα δικά μας προϊόντα. Και τα τελευταία 5 χρόνια είμαστε με τα δικά μας προϊόντα. Τα προϊόντα είναι ένα κλασικό μέλι πεύκου, βελανιδιάς, έλατου, που είναι ίσως τα πιο συνηθισμένα που ξέρουμε. Έχουμε 4 ποικιλίες μελιού συνηθισμένες. 4 ποικιλίες μελιού. Να τις βλέπουμε κιόλας. Ναι. Έχουμε εδώ, βλέπεις, και είναι και ανάλογα το χρώμα. Είναι ανάλογα το χρώμα. Κάθε μέλι έχει και άλλο χρώμα και άλλη γεύση, προφανώς. Ποια είναι η πιο βαριά ή πώς τις ξεχωρίζουμε, είναι ελαφριά, είναι άλλο το χρώμα? Είναι άλλο το χρώμα. Π.χ. η βελανιδιά καστανιά είναι ένα βαρύ μέλι, και είναι μελίτωμα. Βγαίνει από δέντρο, δεν βγαίνει από τα λουλούδια, από άνθη, όπως το θυμάρι, το ανθέον. Και μετά έχουμε εξελίξει τα προϊόντα μας και έχουμε βγάλει αλήματα μελιού, με γεύσεις μελιού. Αλλά με βάση πάντα το μέλι, δηλαδή, να δω λιγάκι. Πάντα το μέλι, ναι. Σκηνοθέτει το χάνεκ, κακάο τσίλι. Με τζίντζερ, με πόσα διαφορετικά, δεν θυμάμαι. Ναι, μέλι με κακάο και τσίλι. 100% φυσικό προϊόν, δηλαδή, είναι το διαβάζω, δηλαδή, τα στατικά, ελληνικό μέλι ανθέων και δάσους 98%, δηλαδή, εντάξει, κακάο 1% και τσίλι 1%. Έχει πάρα πολύ. Τέλος, ναι. Και είναι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο και μετά βλέπω, ας πούμε, μέλι με τζίντζερ και κουρκουμά. Απ' έξω τα ξέρετε. Μέλι, τζίντζερ, κουρκουμά. Πολύ ιδιαίτερο αυτό, δηλαδή αυτό το χρησιμοποιείς και για ψωμί, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και για λίμνη. Το τζίντζερ κουρκουμά ταιριάζει πάρα πολύ και στο τσάι μας, μπορούμε να φτιάξουμε ένα ντρέσι για μια σαλάτα. Εγώ και αυτό και για τη μαγειρική το βλέπω, το τζίντζερ. Και για τη μαγειρική. Εδώ βλέπουμε το επόμενο... Μέλι με πρόπολη. Με πρόπολη. Θεραπευτικό αυτό. Η πρόπολη, ναι, θωρακίζει τον οργανισμό από τις αρρώστιες. Και δίνει και ενέργεια, ας πούμε, περισσότερη, σε βοηθάει στον οργανισμό. Στον οργανισμό για τις αρρώστιες. Μας πονάει ο λαιμός μας. Λοιπόν, πιάνω και ακόμα ένα, το οποίο και αυτό μου αρέσει πολύ, με μαστίχα. Είναι με μαστίχα, ναι. Μαστίχα από προμηθεύεστε. Μαστίχα και κανέλα. Από πού παίρνετε? Έχουμε κάποιους συνεργάτες που... Εκτός από Πάτρα, φαντάζομαι, και από άλλες περιοχές. Μαστίχα και κανέλα. Παίρνουμε εμείς τις πρώτες ύλες και βάζουμε στο προϊόν, στο μέλι. Ωραία, ωραία, τέλεια. Και μου αρέσει πάρα πολύ, η συσκευασία είναι εξαιρετική. Η ετικέτα δηλαδή είναι τέλεια και να πιάσω και τα άλλα δύο. Τέλεια. Πιάνω εγώ. Λοιπόν. Είναι κρέμα μελιού και κρέμα μελιού με μαστίχα. Τι είναι αυτή η κρέμα? Στην ουσία είναι μέλι. Το μέλι το κανονικό, το γνήσιο μέλι, ζαχαρώνει. Ζαχαρώνει, βέβαια. Άρα εμείς τι έχουμε κάνει σε αυτά τα δύο προϊόντα? Έχουμε πάρει το μέλι το ζαχαρωμένο. Και έχουμε, χωρίς να το ζεστάνουμε, έχουμε σπάσει την κρυστάλλωση του μελιού και βγαίνει λευκό και κρεμώδες. Αχ, υπάρχει αυτό στο εμπόριο. Ενώ, όχι το δικό σας, ενώ αν είναι πατέντα, το έχουμε ξαναδεί, ναι. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Δεν είναι πατέντα, υπάρχει, το έχουν... Και πού το χρησιμοποιείς αυτό, το τρως, ας πούμε, με τι τρόπο? Ψωμί, στο ρόφημα μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε. Όπως ένα απλό μέλι, όπως ένα απλό, ας πούμε, άλυμα, όπως είδαμε και... Αυτή η εμπειρία της Αγγελικής όμως, εδώ με την Κυρίθρα που είπαμε, αυτό εδώ το προϊόν είναι και θεραπευτικό.
το κερί βοηθάει πάρα πολύ στο στομάχι μας. Αρχικά μας είπατε ότι το καταπίνεις το κερί. Μπορεί, ναι, βεβαίως. Ναι, μπορεί να το καταπίνεις κανονικά, δεν είναι σαν τζίχλα το μεσάμα σαν μπορεί να το μαστίσουμε σαν τζίχλα και μετά να το καταπιούμε. Δεν θα πάθουμε κάτι, αλλά δεν υπάρχει δεν πρόβλημα. Δεν θέλει ποσότητα φαντάζομαι, δηλαδή άντε μία-δύο φορές. Όχι, είναι μέλι. Είναι όπως βγάζουμε το μέλι από την κερίθρα, από το πλαίσιο. Είναι κανονικό μέλι. Δεν υπάρχει κάποια επεξεργασία. Τι να φας το μέλι το κανονικό, τι να φας την κερίθρα, είναι το ίδιο πράγμα. Έχουμε και άλλα εντωμεταξύ προϊόντα, δεν τα είδα. Αχ, τι ωραία. Α, καλά, εντάξει, μπορείς να το δείξεις αυτό. Έχουμε άλλη μια σειρά. Ποιος είναι αυτός μπροστά ο μπαμπάς? Είναι ο Μπαρμπαμπίλιος. Έχουμε ονομάσει. Ο Μπαρμπαμπίλιος. Γιατί το μπι είναι μέλισσα. Είναι μέλι με ταχύνη και λιναρόσπορο, αυτό το προϊόν. Είναι πλούσιο σε ωμέγα 3 και ωμέγα 6. Και μπροστά έχουμε και παστέλια, δική και, σας παραγωγή. Και παστέλια. Μετά έχουμε μέλι με ταχύνη και κακάο. Αυτό μέλι, ταχύνη, κακάο. Είναι σαν μερέντα. Για τα παιδιά είναι τέλειο. Sorry, ναι, το είδατε. Δείτε το, γιατί θα το ξαναδείτε σίγουρα στη Ρήγα Φεραίου 45. Λοιπόν, που είναι και το κατάστημα της οικογένειας. Αυτό που κρατάω. Αυτό είναι μέλι με ταχύνη, σκέτο. Εμείς εδώ στην Πάτρα είμαστε τυχεροί. Ρήγα Φεραίου 45 σας βρίσκουμε και βρίσκουμε όλα αυτά τα προϊόντα. Όλα τα προϊόντα. Και με πολύ χαρά τα έχουμε δίπλα στο σπίτι μας. Και, και τα παστέλια, τι μπάρες. Έχασα ένα παστέλι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, και τα παστέλια είναι εδώ. Αυτό είναι με γκότζι μπέρι, βλέπω διάφορα. Λιναρόσπορο. Είναι... Τι άλλο? Ναι, αυτό είναι λιναρόσπορο. Σουσάμι, λιναρόσπορο, ηλιόσπορο, αμύγδαλο φιλέ, κολοκυθόσπορο, ψύχα. Έχει όλα τα καλά του Θεού, πραγματικά. Και δεν έχει ζάχαρη. Δεν έχει ζάχαρη, αυτό μόνο με μέλι. Μόνο μέλι. Mm-hmm. Προτιμήστε τις για παιδιά τώρα στο σχολείο, αν θες να δώσεις μια μπάρα δημητριακών, αυτό είναι το καλύτερο, έτσι. Είναι το πιο... Στην Ελλάδα μπορούμε όμως να βρούμε τα προϊόντα και αλλού. Μπορούμε να βρούμε και στην Ελλάδα, είμαστε σε επιλεγμένα καταστήματα. Και σε ντελικατέσεν. Σε ντελικατέσεν δραστηριοποιούμαστε και στο εξωτερικό κάνουμε τα πρώτα μας βήματα. Ευρώπη. Ευρώπη και τρίτες χώρες. Μπράβο, συγχαρητήρια και εξαγωγές. Και έχουμε κι άλλο ένα προϊόν, το τελευταίο, που δεν το είδατε, δεν σας το είπα. Ποιο? Και για το τέλος, το ποιο καλύτερο. Ποιο αδικήσαμε? Αχ, ναι, ένα μου φύγε. Λοιπόν, αυτό το προϊόν μέσα περιέχει μέλι, γύρι και βασιλικό πολιτό. Αχ, και το έχουμε ονομάσει αυροσία. Είναι αυροσία, όντως. Είναι μια κουταλιά κάθε πρωί. Σου δίνει δύναμη και ενέργεια. Ναι, γιατί δεν κάνει παραπάνω, επειδή έχει μέσα. Μέλι, γύρι και βασιλικό πολιτό. Ο βασιλικός πολιτός θέλει λίγο. Θέλει λίγο. Γι' αυτό. Έχει, φαντάζομαι, την ανάλογη. Είναι η ανάλογη. Μέσα όταν φας μια κουταλιά, γιατί αν φας γενικά μια κουταλιά βασιλικό πολιτό, δεν κάνει. Ο βασιλικός πολιτός. Είναι στην οντογλυφίδα. Και αυτό θα το πούμε. Το επόμενο είναι αυτό που κοιτάξετε. Ποιο? Στην ετικέτα. Κοίταγα την ετικέτα, ναι, μου έκανε εντύπωση το plant a tree, save the bee. Δηλαδή, και έχετε και ένα, να το δείξουμε και αυτό, το κρατάω σωστά. Έχουμε ένα barcode. Έχει και ένα, ναι, ένα QR. Μάλιστα. Τι ακριβώς είναι αυτό? Το QR τι είναι? Όταν τελειώνει το μέλι, μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μας, να σκανάρετε με το κινητό σας. Να το δείξω, να το μπράβο. Δείτε και εδώ. Μπράβο, σώστε τις μέλισσες λέει. Εμείς τι έχουμε κάνει, έχουμε βάλει κάποια σποράκια που είναι πάνω στο βάζο. Μα το έβλεπα εντωμεταξύ και ναι. Το έξινα, λέω κάτι έχει κολλήσει πάνω στο βάζο. Και έχει δεντρολίβανο, θυμάρι, λεβάντα. Ναι. Και όταν τελειώσει το μέλι, μπορεί να φυτέψουμε στο ίδιο βάζο υπάρχουν στο, όταν τελειώσει το μέλι, μπορεί να φυτέψουμε τα σποράκια και να βγουν και να έρθουν οι μέλισσες. Τι για τέλειο. Να πάρουν το μέλι. Για να τι υπέροχη το ιδέα. Μέλι. Αυτά φοβερή τα σποράκια ιδέα. Μέσα εδώ στο βάζο, αν τα βάλω. Θα μεγαλώσουν και θα έρθουν μελισσούλες. Ναι. Πέντε σποράκια είναι σε είναι, κάθε βάζο. Είναι τρία με τέσσερα σποράκια. Ναι, είναι εγώ έξι, έξι είμαι τυχερή. Ναι. Τι λέτε τώρα, εξαιρετική ιδέα και εντωμεταξύ είστε τόσο ευαισθητοποιημένοι γιατί και στο φυλάδιό τους η οικογένεια Λαμπασίνη, αν βλέπετε εδώ, είναι το φυλάδιο που υπάρχει φαντάζομαι και στα καταστήματά σας και αυτά που μοιράζετε έξω. Ακριβώς από πίσω το φυλάδιο ενημερώνει τον κόσμο με 10 χρήσιμες συμβουλές για το πώς θα βοηθήσετε τις μέλισσες. Γιατί εγώ το έχω ακούσει και δεν είναι μύθος αυτό. Αν χαθούν οι μέλισσες από τη γη, θα χαθούν και οι άνθρωποι. Θα χαθεί και η ανθρώπινη ζωή. Αυτό δεν είναι ψέμα, είναι πάρα πολύ αλήθεια. Είναι αλυσίδα. Είναι θεωρώ. Αλυσίδα, ναι. Όπως δεν θα έχουμε τα φρούτα μας, τα λαχανικά μας. Είναι η γνωμοποίηση που κάνει η μέλισσα που πηγαίνει από λουλούδι σε λουλούδι για να μαζέψει τη γύρι. Είναι το πιο εργατικό, η μέλισσα, ισχύει? Η μέλισσα στη ζωή της δεν κοιμάται. Δεν σταματά ποτέ. Δουλεύει, δουλεύει. Και το βράδυ, μες στο μελίσι, κάνει δουλειές.
Να δούμε λίγο τις 10 χρήσιμες συμβουλές, να τις διαβάσω. Για να τις διαβάσουμε. Απόφυγε τη χρήση φυτοφαρμάκων για να σώσεις την ζωή της μελισσούλας. Προτίμησε προϊόντα από μικρούς παραγωγούς. Πάρα πολύ σωστό. Καλλιέργησε μελισσοκομικά φυτά, όπως στην προκειμένη περίπτωση που εσείς τα δίνετε αυτά, μάλιστα, ή στο χέρι του ανθρώπου. Κάνε τον κήπο ή τον μπαλκόνι σου φιλικό για τις μέλισσες. Αυτό πώς το κάνεις? Φυτεύοντας τα σποράκια. Είναι η αλυσίδα των πραγμάτων και εδώ. Μπράβο. Μην καταστρέφεις τις φωλιές των αγριομελισσών που επικονιάζουν πάρα πολλά φυτά. Να έχεις πάντα λίγο νερό σε κάποιο σημείο γιατί το χρειάζονται οι μέλισσες. Φτιάξε μια φωλιά για μέλισσες αλλά και για άλλα ωφέλιμα έντομα. Αφήνουμε κάποιες πλαϊνές λωρίδες των χωραφιών μας ακαλλιέργητες για τις μελισσούλες. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσεις φυτοφάρμακα, ακολούθησε πιστά τις οδηγίες που υπάρχουν στις ετικέτες. Και τέλος, κατανάλωσε με μέτρο ποιοτικό μέλι. Μέλι αλαμπασίνη. Ναι, μέλι αλαμπασίνη με ποιότητα και ποσότητα και πάντα με προσοχή. Σας βρίσκουμε λοιπόν Ρίγα Θερίου 45. Είσαστε νέο κατάστημα. Είμαστε νέο κατάστημα. Πανέμορφο κατάστημα. Θα το δείτε και στα πλάνα. Και αλαμπασίνη.gr για παραγγελίες, φαντάζομαι, διαδικτυακές. Και διαδικτυακές, μάλιστα. Κάνετε και event. Δηλαδή, αν σας καλέσει κάποιος για ένα event να φτιάξετε μέλι, βάπτιση, το οτιδήποτε, μπαίνετε στη διαδικασία που κάνετε και σε αυτό. Εννοείται. Οπότε και για events σας προτιμούμε. Και για event. Και για οτιδήποτε άλλο. Και από του χρόνου, τώρα είναι στα σκαριά. Το φτιάχνουμε κάτω στο εργαστήριό μας, στο Γομοστό. Φτιάχνουμε ένα μελισσοκομικό πάρκο που θα είναι επισκέψιμο. Μάλιστα. Για σχολεία, τέλειο. Για σχολεία, ναι. Για τίποτα. Για να πας ένα. Με τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, δηλαδή, θα είναι από Σεπτέμβριο. Μάλιστα. Μπράβο σου. Πολύ και ωραία ιδέα. Κάνουμε και δράσεις, πηγαίνουμε και σε σχολεία και κάνουμε παρουσιάσεις για τα μέλια, για τη μέλισσα, για τη φύση. Εδώ, από τότε που ξεκινήσαμε τη δουλειά. Με τα μέλια κάνουμε και παρουσίαση στη σχολεία. Να μαθαίνουν τα παιδιά, είναι να αγαπάμε τι μέλισσες, τα φυτά. Να μην τις φοβούνται, γιατί συνήθως λέμε μέλισσα. Μπράβο, αλλά ναι. Η μέλισσα πρέπει να καταλάβουμε ότι αν δεν την πειράξεις, δεν θα σε πειράξει. Είναι το πιο σημαντικό. Σωστό. Γιατί πόσες φορές δεν έχουμε όλοι βρεθεί σε κατάσταση που είμαστε σε εξοχή, σε καλοκαίρι, σε φαγητό που έρχονται. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να ξεχωρίσω από το πέταγμα τη φίκα ή τη μέλισσα. Το μέγεθος είναι, νομίζω, εσείς, και το χρώμα. Ναι, αλλά και το χρώμα. Όσες φορές και να μου το εξηγούν ότι η μία είναι κυτρινό-μαύρη, η άλλη μαυροκίτρινη, η μία έτσι. Η σφίγγα είναι μαύρη-κίτρινη. Και η σφίγγα σε τσιμπάει πολλές φορές μπορεί να σε τσιμπήσει. Μέλισσα μία φορά θα σε τσιμπήσει και μετά θα πεθάνει, ναι. Πολλά συγχαρητήρια και στην αδερφή σας εννοείται. Το όνομά της? Η Χριστίνα. Η Χριστίνα. Χριστίνα, πολλά χαιρετίσματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα προϊόντα που μας γεμίσατε το τραπέζι. Να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα. Ευχαριστούμε πολύ. Να συνεχίσετε με αυτό το μεράκι και την δύναμη που έχετε. Και είπαμε, Ρίγα Φεραίου 45. Μπορείτε να βρείτε αυτά τα υπέροχα προϊόντα στην Πάτρα, αλλά και διαδικτυακά, Ελένη. Διαδικτυακά, αλαμπασίνης.gr. Εγώ να πω ότι ρώτησα λίγο πριν ξεκινήσουμε εδώ με τον Θοδωρή και στείναμε τα προϊόντα, την κόρη του, τη Δέσποινα, που τώρα τη στέλνουμε τα φιλιά μας, γιατί μας παρακολουθεί, ποια είναι η αγαπημένη της γεύση. Και λέω, εφόσον το παιδί λαχταρά να φά μέλι και μου είπε δύο γεύσεις, λέω είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το παιδί είναι ο πιο δύσκολος πελάτης, να το πω έτσι. Ναι. Ο πιο δύσκολος κριτής. Ο πιο απαιτητικός. Οπότε χαιρετάμε όλη την οικογένεια Λαμπασίνη, το Θοδωρή που την εκπροσώπησε, τα εξαιρετικά μέλια με όλα τα προϊόντα και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε και εμείς, να είστε καλά.
δεν ξέρω αν έχεις κάνει ποτέ υπασία, αν σου είχε περάσει αυτή η ιδέα, αν τα έχεις καταφέρει, έχει γίνει αυτό το πράγμα ποτέ? Θυμάμαι στα φοιτητικά μου χρόνια είχα βρεθεί σε μια εκδρομή στη Λίμνη Κερκίνη και ανέβηκα πρώτη και τελευταία φορά σε ένα άλογο. Και εραστεχνικά ήταν ωραία εμπειρία. Μπράβο. Και πάρα πολλές φορές έχω πει στον εαυτό μου, ειδικά εδώ στην Πάτρα που υπάρχει αυτή η επιλογή, να μπορούμε να μάθουμε και... Εντάξει, δεν χρειάζεται να γίνουμε όλοι πρωταθλητές. Μπορούμε να έχουμε την επαφή με το άλογο και να νιώσουμε αυτή την εμπειρία. Και ζηλεύω τους ανθρώπους που μπορούν και κάνουν υπασία με άνεση. Λοιπόν, αρχικά είναι ένα αθλήμα το οποίο δεν έχει ηλικιακό όριο. Είναι κοντά μας η Αλεξάνδρα Σακελαρίου. Καλώς ορίσατε. Προπονήτρια υπασίας. Εντάξει, μικρά παιδιά, μεγάλη. Δεν έχει ηλικιακό όριο αρχικά αυτό. Δεν έχει ηλικιακό όριο. Όχι. Μπορούμε να το ξεκινήσουμε από την ηλικία των 3 και να το κάνουμε. Όσο θέλουμε. Για πάντα. Θέλουμε. Για πάντα. Ναι, μπορούμε να το κάνουμε και στην επόμενη ζωή. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να τα βάλουμε με την αρχή τα πράγματα. Ένα παιδάκι έρχεται ή ένα μεγαλύτερο παιδάκι, ένα ανήλικο παιδάκι έρχεται. Είναι ένα δύσκολο άθλημα, δηλαδή είναι η κατηγορία απαιτητικό σαν άθλημα, να πούμε. Είναι ένα πολύ τεχνικό άθλημα, γενικότερα σαν άθλημα. Έχει μέσα πάρα πολύ θεωρία, πρέπει να ξέρεις να χειρίζεσαι πολύ καλά το σώμα σου. Πρέπει να έχεις και τα ψυχικά εφόδια, πρέπει να έχεις αντανακλαστικά, επιμονή, γιατί έχεις να κάνεις ταυτόχρονα, πέραν της όποιας δυσκολίας που έχεις σαν αθλητής, με ένα ζωντανό οργανισμό, όπου ανά πάσα στιγμή θα πρέπει να κατανοείς, διότι δεν μιλάμε και την ίδια γλώσσα, δηλαδή θα πρέπει να έχεις και γνώσεις πιο συνολικές και για το ίδιο το ζώο, για τη γλώσσα του σώματός του, για τη βιομηχανική του σώματός του, το μυϊκό του σύστημα, να ξέρεις πού θα γίνουν οι πιέσεις, πότε του φέρεσαι σωστά, πότε το κακοποίησε εισαγωγικά και δεν πρέπει αυτό να γίνεται, για τον εξοπλισμό του. Πότε το ταλαιπωρείς λιγάκι, ναι, να μην ναι, το κακοποιείς, ναι. Γιατί σαφώς η πρόθεση δεν είναι αυτή. Όχι, βέβαια, ναι, γι' αυτό λέω σε εισαγωγικά. Προφανώς η υπασία είναι ένα άθλημα, το οποίο σημαίνει ότι ο αθλητής έχει άρτια συνεργασία με το ζώο και ποντάρει στην ευζωία του ζώου ενώ το υπέβει. Δηλαδή το άλογο ενώ το υπέβεις πρέπει να είναι καλά, πρέπει να είναι εντάξει. Υγιές, χαρούμενο. Προσεγμένο, δηλαδή ναι, ναι. Το πλένεις, το, πρέπει να τις οπλές του, να τις τα πάντα όλα να πρέπει να είναι, επειδή είναι και το άθλημα τέτοιο, ο τρόπος που ξεκίνησε, που ήρθε από το στρατό ουσιαστικά και αυτό είναι και κάτι πολύ ιδιαίτερο, γιατί ενώ ξεκίνησε από άνδρες, πλέον είναι γυναικοκρατούμενο. Ωστόσο, στα υψηλά του επίπεδα συνεχίζουν οι άνδρες και παίρνουν τις πρώτες θέσεις. Τους βοηθάει και ο σωματότυπος πάρα πολύ. Αλλά επειδή ξεκίνησε από το στρατό, όλα τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να είναι όπως στο στρατό. Δηλαδή προσεγμένα, καθαρά, καλοντημένα και οι αθλητές και τα άλογα. Πόσο μου αρέσει το dress code της υπασίας. Ναι, υπάρχει dress code, πολύ ιδιαίτερο και αυτό σε πάρα αυτό το άθλημα. Ωραία. Και νομίζω ότι τα παντελόνια που φοράνε λευκά και μαύρα είναι διαφορετική κατηγορία αθλητή. Φοράμε, πώς πάει αυτό? Φοράμε στους αγώνες εμποδίων και dressage, φοράμε απαραίτητα λευκό παντελόνι, ίσως και μπέζ. Αλλά κανονικά ο κανονισμός λέει λευκό παντελόνι, λευκό πουκάμισο υπασίας, το σακάκι με τα χρώματα του ομίλου, τις μπότες της υπασίας σου, το καπέλο σου και τον υπόλοιπο εξοπλισμό σου αν θέλεις. Γυμνάζει η υπασία. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, ναι, δεν είναι απλώς ανεβαίνω, τα κατάφερα και πάω βόλτα, έτσι, γυμνάζει. Όχι. Νομίζω κάνεις και κίνηση με τα πόδια, σηκώνεσαι και πας με το άλογο. Δεν είναι μόνο αυτό. Φαντάσου ότι αν κάτσεις κάπου ευθυτενής και με τον τρόπο που καθόμαστε στη σέλα, γιατί ουσιαστικά δεν αφήνουμε... Δεν όχι, ναι. Είναι στεκόμαστε πάνω στη σέλα, ακουμπάμε σίγουρα, αλλά δεν αφήνουμε το βάρος μας. Δηλαδή και σε ένα σκαμπό να κάτσεις τίουτο τρόπος, θα παρατηρήσεις ότι πολύ γρήγορα θα αρχίσεις να κουράζεις και να πονάς. Ναι. Βάλε τώρα και την κίνηση, γιατί ένα καλό που έχει αυτό το άθλημα και το χρησιμοποιούν πολύ και σαν θεραπευτικό μέσο, είναι η ανεξαρτησία του σώματος. Δηλαδή αλλιώς χρειάζεται να κουνήσεις το δεξί σου χέρι, το αριστερό σου, τη λεκάνη σου, τον κορμό σου, το δεξί σου πόδι, το αριστερό. Οπότε είναι γενικά ένα πάρα πολύ δύσκολο άθλημα. Και για τα παιδάκια να ξέρεις ότι φοράνε και προστατευτικά θώρακες, βεβαίως, απαραίτητα μέχρι τα 14 έτη.
Και από εκεί και πέρα, εάν θέλει ο αθλητής, δηλαδή και πολλοί ενήλικες αθλητές φοβούνται και καλώς κάνουν και φοβούνται, ακόμα και πολλοί έμπειροι αθλητές, μπορεί να συνεχίσουν να φοράνε το θωρακάκι. Βέβαια. Ναι. Είπατε πριν ότι υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος φροντίδας του αλόγου. Και αναρωτιόμουν αν τα παιδιά ή ενήλικες συμμαθητές που έρχονται στον όμιλό σας φροντίζουν οι ίδιοι ή το κάνετε εσείς ή τους κάνετε... Όχι, δεν το κάνουμε εμείς, από άποψη, γιατί εάν δεν ξεκινήσεις να περιποιηθείς το άλογο, η προσωπική μου γνώμη είναι ότι δεν έχεις και το δικαίωμα να ανέβεις στην πλάτη του. Το σωστό είναι να ξεκινήσεις, να τα μάθεις όλα. Στο εξωτερικό δεν γίνεται να μην γνωρίζεις, υποκομεία λέγεται αυτό, από υποκομεία. Και να σελώσεις, δηλαδή να βάλεις τον εξοπλισμό στο άλογό σου. Εδώ στην Ελλάδα ήθιστε. Αυτό συμβαίνει. Δηλαδή μπορεί κάποιος να είναι αθλητής υπασίας, μπορεί ακόμα να τρέχει και σε μεγάλες κατηγορίες και το άλογό του να το προετοιμάζει ο φροντιστής. Mm-hmm. Αυτό εμείς δεν το θέλουμε. Προτιμάμε τα παιδιά να περνάνε χρόνο. Δηλαδή η πολιτική που έχουμε υιοθετήσει είναι ειδικά τα Σαββατοκύριακα ότι έρχονται τα παιδιά από το πρωί, όσοι γονείς μας εμπιστεύονται και είναι πολύ αυτοί, δόξα τω Θεώ, έρχονται από το πρωί και αφήνουν τα παιδιά τους και κάθονται μαζί μας όλη μέρα. Δηλαδή το παιδί μέσα στην ημέρα και θα κάνει το μάθημα της υπασίας του, αλλά ταυτόχρονα θα ζήσει με τα άλογα, θα τα φροντίσει, θα καθαρίσει τους τάβλους τους. Μπράβο, σημαντικό. Πού βρίσκεστε για να ξέρει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί? Στις Κηδονιές Δήμου Ερυμάνθου. Μάλιστα. Εντάξει, δεν είναι πολύ μακριά από την Πάτρα. Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί και εμείς έχουμε έρθει. Δεν είναι ίσα-ίσα, είναι μια ευχάριστη διαδρομή. Φύση βλέπεις, ίσα-ίσα ναι. Το μάτι σου χορταίνει φύση. Εγώ ήθελα να πω ότι πραγματικά τα παιδιά πειθαρχούν. Δηλαδή, είναι ένας τρόπος, πέρα το να μάθει πασία το παιδί, είναι να μάθει λίγο να φροντίζει, όπως λες, το άλλο. Ναι. Να φροντίσει όμως να είναι περιποιημένο το άλογο. Δηλαδή, του δίνεις μια ευθύνη. Δε. Και νομίζω ότι αυτό του κάνει πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, πειθαρχεί και σαν προσωπικότητα. Γίνεται υπεύθυνος, ναι. Γενικά, ο αθλητισμός, όπως και η μουσική, βοηθάει πολύ με την πειθαρχία τα παιδιά. Αλλά αυτό το άθλημα έκανε ένα μεταπτυχιακό και συνέχεια είχα τη διαφωνία με την υπεύθυνη, την καθηγήτρια, ότι γιατί χρησιμοποιεί συνέχεια τη λέξη μοναδικό, μοναδικό. Δεν είναι μοναδικό άθλημα. Λέω, ναι, δεν είναι μοναδικό άθλημα. Γιατί οι ακαδημαϊκοί θέλουν να χρησιμοποιήσεις τις λέξεις κυριολεκτικά, δεν υπάρχει μεταφορά. Λέω, είναι μοναδικό γιατί γίνεται με ζώο, με ένα άλλο πλάσμα ζωντανό. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η πειθαρχία που απαιτείς, είναι και ο σεβασμός. Δηλαδή, μέσα από την πειθαρχία έρχεται και ο σεβασμός. Ότι για να είσαι ένας αθλητής υπασίας, είναι απαραίτητο να μπορείς να είσαι εκεί από την αρχή μέχρι το τέλος για το άλογο σου. Αλλιώς δεν έχεις το δικαίωμα να είσαι αθλητής πασίας. Δηλαδή η πασία αυτό είναι. Υπάρχει και σύνδεση των μαθητών με συγκεκριμένο άλογο. Δηλαδή έρχονται και λένε εγώ σήμερα θέλω να υπεύσω με το τάδε, δεν ξέρω τα ονόματα. Ναι, ναι. Είναι τυχαίο το που θα είναι αναβάτης? Κοίτα, στην αρχή, εμένα από την εμπειρία μου, η εμπειρία μου έχει δείξει ότι στην αρχή, όπως και με το αυτοκίνητο ας πούμε, το σωστό είναι ο μαθητής να υπεύει πολλά άλογα και να κάνει και με πολλούς δασκάλους. Γιατί ο κάθε δάσκαλος, εγώ ενθαρρύνω και τους μαθητές μου, αν βρεθούν ας πούμε στην Αθήνα ή στην Καλαμάτα ή σε κάποιο άλλο μέρος, στη Λίμνη Κερκίνη ας πούμε που είπατε και εσείς πριν, να υπεύσουνε. Γιατί ο καθένας θα πει κάτι, οτιδήποτε, ακόμα και ο κύριος δηλαδή εκεί στο τουριστικό τομέα, θα πει κάτι και θα τα βοηθήσει τα παιδιά πολλές φορές. Αλλά μετά, στη συνέχεια, δηλαδή αφού μάθεις υπασία, όντως, προάγει τη γνώση το να υπεύεις ένα συγκεκριμένο άλογο ή να αγοράσεις ένα άλογο ή να υπεύεις συγκεκριμένα ένα άλογο από τη σχολή, γιατί έτσι δίνεις και τη δυνατότητα στο άλογο να σε μάθει, να ξέρει τους χειρισμούς σου, οπότε να σε βοηθήσει και αυτό, γιατί η υπασία τι είναι? Λένε πολλές φορές τα παιδάκια ή οι γονείς πολλές φορές το λένε ότι το άλογο δεν ακούει ή το άλογο γιατί το έκανε αυτό το άλογο. Να πούμε ότι η νοημοσύνη του αλόγου είναι η νοημοσύνη ενός τρίχρονου παιδιού, έτσι. Οπότε, στην υπασία λέμε ότι το άλογο κάνει το καλύτερο που μπορεί με βάση την πληροφορία που του δίνεις. Οπότε, αν ένα παιδάκι παίρνει ένα συγκεκριμένο άλογο και το ίδιο το άλογο θα αρχίσει να το κατανοεί καλύτερα. Οπότε, μέσα από αυτή τη διαδικασία και το παιδί
θα προχωρήσει περισσότερο. Αλλά είναι και το συναισθηματικό κομμάτι. Τα παιδάκια όντως, και το καταλαβαίνω, γιατί έχουν την ανάγκη που λένε το δικό μου, τους λέω ότι τα ζώα δεν ανήκουν σε κανέναν. Τα ζώα ανήκουν, οι ζωντανοί οργανισμοί ανήκουν στον εαυτό τους και μόνο, αλλά το λένε από την αγάπη τους. Έχουν την ανάγκη να νιώσουν, να αισθανθούν αυτό το δέσιμο, που αυτό το δέσιμο αναζητάμε και όλοι οι αθλητές της υπασίας, έτσι. Αυτό είναι που αρχικά μας τράβηξε. Οπότε είναι απολύτως κατανοητό, αλλά εγώ πολλές φορές και για λόγους παιδείας δεν τα αφήνω να διαλέγουν. Εσείς πώς ξεκινήσατε την υπασία? Εγώ έκανα αθλητισμό γενικά. Εμένα οι γονείς μου με είχαν πάει πολλά αθλήματα. Είχα καταλήξει στο στίβο, έκανα ανώμαλο δρόμο. Κάποια στιγμή, και αγαπούσα πολύ τα ζώα. Κάποια στιγμή 10 ετών, ο πατέρας μου με πήγε στον όμιλο της Πάτρας τότε και ξεκίνησα. Νομίζω ότι αν σ' αρέσει ο αθλητισμός και αγαπάς τα ζώα και τη φύση, είναι ο τέλειος συνδυασμός. Είναι θέμα χρόνου να βρεθείς στο δρόμο σου η υπασία. Μόλις βρεθείς στο δρόμο σου η υπασία. Επίσης, είχα διαβάσει, κάποια στιγμή είχε χρειαστεί να μιλήσω σε ένα TEDx για τη συνεργασία. Οπότε είχα διαβάσει ότι η σχέση του ανθρώπου με το άλογο είναι αρχαία και διαχρονική. Δηλαδή έρχεται από παλιά, είναι και γονιδιακό σε ένα βαθμό, όπως με το σκύλο. Δηλαδή είναι πολλοί άνθρωποι που έχουν μία έμφυτη ανάγκη να γνωρίσουν το άλογο. Συγκεκριμένα εγώ είχα την αθλήτριά μου, τη Σοφία, που όταν τη ρωτήσανε κι αυτή, γιατί έκανε μια μεγάλη επιτυχία, οπότε βρέθηκε κι αυτή σε μια θέση σαν αυτή που είμαι εγώ τώρα, και τη ρωτήσανε πώς ξεκίνησε. Και λέει ότι όταν με πρωτοπήγε ο πατέρας μου σε ένα μεγάλο πολυκατάστημα παιχνιδιών και είδα ότι υπάρχει αυτό το ζώο και ρώτησα τι είναι αυτό το ζώο και έμαθα ότι μπορώ να ανέβω στην πλάτη του, αποφάσισα ότι θέλω να κάνω υπασία. Δηλαδή, σε πολλά παιδιά ζωγραφίζουν άλογα, έχουν γεμίσει το δωμάτιό τους, χωρίς να έχουν ποτέ επαφή με άλογο. Βγαίνει από μέσα. Βγαίνει από μέσα. Πόσα άλογα έχετε σε αυτό, είναι ωραίο. Και πόσα παιδιά, εκεί θα να ρωτήσω. Γιατί έχουμε και το παιδάκι μας στην αποστολία μας, η οποία αποστολία μας έχει κάνει και εμείς να αγαπήσουμε αυτό το φοβερό άθλημα. Η αποστολία είναι πολύ παθιασμένη. Ναι, είναι αλήθεια. Και είναι και πολύ competitive, της αρέσει, είναι πολύ έτοιμη για αγώνες. Ανταγωνιστική, όμως είναι και αφοσιωμένη. Αφοσιωμένη, θα λέγαμε. Ναι, τα παιδιά που επιλέγουν και στη συνέχεια παραμένουν, είναι παιδιά τα οποία έχουν επιμονή και αγαπάνε αυτό πάρα πολύ. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι συμβατικά στην υπασία, είσαι όχι, με πάθος. Όχι, η υπασία θέλει λάθος. Αφοσίωση. Mm-hmm. Η υπασία είναι... Όλα τα αθλήματα θέλουν φυσικά, αλλά η υπασία θέλει αφοσίωση. Περνάμε πάρα πολλές ώρες στο στάβλο και ασχολούμαστε πάρα πολύ και έξω από το στάβλο. Δηλαδή, τα βλέπεις και τα παιδιά, ότι είναι πολύ παθιασμένα. Η υπασία κάνει πολύ παθιασμένους αθλητές. Mm-hmm. Είναι όλη την ώρα και ψάχνουν στο ίντερνετ, ρωτάνε. Μα νομίζω ότι άμα δεν είσαι και έτσι, δεν θα το καταφέρεις να το πετύχεις αυτό που θέλεις. Δεν θα το καταφέρεις, γιατί είναι δύσκολο. Ναι. Εμένα θυμάμαι ο δάσκαλός μου τότε μου έλεγε. Επιμονή, υπομονή και θέληση. Αυτά άμα δεν έχεις αυτά, το τρίπτυχο της επιτυχίας του δασκάλου, γιατί το τρίπτυχο της επιτυχίας του ελίτη είναι ταλέντο, τόλμη και τύχη. Εγώ αυτό λέω στα παιδιά. Θέλει ταλέντο, τόλμη, αλλά πρέπει να έχεις και λίγο τύχη. Και τάφη, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά θα δείτε και το βίντεο τι ακριβώς κάνουν εκεί, δηλαδή να μάθει και ο κόσμος να μπει στη δικασία να εγγραφεί. Γίνεται εγγραφή για τα παιδάκια, ναι, για να έρθουν εκεί ή να παρακολουθήσουν. Δηλαδή μπορεί κάποιος να έρθει να δει αν το αρέσει. Δεν έχει εποχή σίγουρα. Κανονικά δεν έχει εποχή. Βέβαια, εμείς εδώ στην Ελλάδα και το καταλαβαίνω, δεν θα βγούμε για υπαίθριες δραστηριότητες το χειμώνα εύκολα. Αλλά ακόμα και αυτό διορθώνεται αν κάποια στιγμή μας ευνοήσει και μας τύχει και κάνουμε ένα κλειστό υποδρόμιο. Αχ, τέλειο θα ήταν αυτό. Ναι, το ευχόμαστε μακάρι να το κάνετε. Πραγματικά θα έχει, πιστεύω, μεγάλη επιτυχία θα είναι και περισσότερα παιδιά. Ναι. Και τους χειμερινούς μήνες δηλαδή. Ναι. Ευχαριστούμε. Αν θέλετε κάτι άλλο εννοείται να προσθέσουμε. Νομίζω το κλείσαμε όλο, συμπληρώσαμε τα πάντα. Ταλέντο, τόλμη και τύχη. Και εγώ αυτά κρατώ. Ήταν πολύ ουσιαστική η κουβέντα μας. Η τύχη χρειάζεται πάντα και παντού. Παντού ισχύει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ.
Ελένη μου, βλέπω ότι κρατάς ένα κουτί και όχι οποιοδήποτε κουτί. Ένα κουτί με ροζ και λευκό. Που καταλαβαίνω αμέσως ποιανού είναι αυτό το κουτί. Αυτό το κουτί έχει φτάσει με πολύ αγάπη, όπως κάθε φορά φτάνουν με πολύ αγάπη όλα τα καλούδια από το Edelweiss. Και το κρατώ κλειστό τόση ώρα, γιατί παρότι θέλω να δω τι έχει και να γευτώ, θέλω να τα ανοίξουμε μαζί με τον κύριο που μας το έφερε, τον κύριο Μιχαλόπουλο. Που τον έχουμε που κοντά μας, τον έχουμε μια κοντά φορά. Μας, για ακόμη μια φορά πάντα μας στηρίζει και μας έχει φέρει εξαιρετικά αμυγδαλωτά. Θα τα τιμήσω μετά εγώ αυτά. Τα οποία άνοιξα το κουτί. Μύρισε λίγο. Μα άνοιξα το κουτί και μας χοβολάνε. Δηλαδή πάντα είναι η ποιότητα του Edelweiss. Κύριε Μιχαλόπουλο, καλώς ήρθατε. Τι είναι τα υλικά σας, η αγάπη σας, το μεράκι. Καλή σας μέρα. Σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Πράγματι είναι η ποιότητα, είναι... Το Edelweiss είναι μια εταιρεία 50 χρόνια τώρα. Τον επόμενο χρόνο, το 2024, θα κλείσουμε 50 χρόνια λειτουργίας. Να κάνουμε μια μεγάλη γιορτή. Απίστευτο, απίστευτο, πραγματικά. Πράγματι. Αδιάλειπτης λειτουργίας, έτσι. 50 χρόνια αδιάλειπτη, non-stop, δεν έχετε σταματήσει λεπτό. Από το 1974. Πάρα πολλά χρόνια. Του χρόνου θα έχουμε τα 50 ετία, που πιστεύω μας έχει τιμήσει πάρα πολύ ο πατρινός λαός και όχι μόνο και η Ελλάδα όλη, αλλά ο πατρινός λαός που ξεκινήσαμε και μας τιμά ακόμα, αυτό με συγκινεί ιδιαιτέρως και ευχαριστώ πάρα πολύ, μπορώ και λέω τώρα με όλη την καρδιά μου, διότι χάρη στους πελάτες μου, σε εσάς, χάρη στο λαό της πόλης μου, μπόρεσα και δημιουργήσαμε μια βιομηχανία που είναι όσο μπορούμε καλύτερη για την πόλη μας. Κύριε Μιχαλόπουλε, πριν φτάσουμε στο σήμερα και μιλήσουμε για τους νέους δρόμους του Edelweiss. Ναι. Έχω περιέργεια να ρωτήσω, το 1974 που ξεκίνησε η εταιρεία, υπήρχαν τότε αυτά τα ζαχαροπλαστεία που βλέπαμε στις ταινίες, που πήγαιναν τις κοπέλες για λεμονάδα, ήσασταν κι εσείς από αυτές τις περιπτώσεις? Τέλειο, ρομαντικές εποχές. Θυμάμαι, ήταν πράγματι στις αρχές του 1970 μέχρι 1975 τα λοιπά. Ήταν μια διαφορετική εικόνα στα ζαχαροπλαστεία της Πάτρας. Ήτανε πάλι ωραία ζαχαροπλαστεία, με πόνιμους άλλους συναδέλφους. Εγώ από αυτούς ξεκίνησα σαν μικρό μαθητούδι, έμαθα από αυτούς και συνεχίσαμε την δημιουργία. Και γινόταν και τα ωραία ραντεβού, πάμε στο ζαχαροπλαστείο να φάμε γλυκό, να φάμε μια πάστα. Φάμε γλυκό. Και αυτό ήταν πάρα πολύ κλασικό και άρεσε τον κόσμο. Μετέπειτα ήρθαν ευρωπαϊκιστικές ιδέες, αρχίσανε τα foods, αρχίσανε τα delivery, αρχίσανε τα... Άλλαξε λίγο η νοοτροπία, άλλαξε γενικά το σύστημα. Εντάξει, εξυγχρονίστηκε και εσείς βέβαια πηγαίνετε με τις εποχές. Δηλαδή, μπορεί τα πράγματα, είμαστε τώρα 2023, από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει τα πάντα, αλλά εσείς μένετε σταθεροί και με σταθερό κοινό και με περισσότερο κοινό και η γενιά με γενιά σας προτιμάει, δηλαδή, πάει από στόμα σε στόμα. Αυτό πιστεύετε το μυστικό, είναι η ποιότητα πάντα. Δηλαδή, παίζετε με την ποιότητα εσείς, δεν παίζετε με κάτι άλλο. Όλοι οι ζαχαροπλάστες της Πάτρας τώρα, τελευταία παιδιά, ήταν, μείναμε δύο ζαχαροπλαστεία μεγάλα, το Edelweiss και ο Τσάρης, ο συνάδελφος, το λέω και έτσι. Δημιουργήσαμε και εμείς, βγάλαμε εμάς το ρόπλα, όπως ξεκίνησα και εγώ που με έβγαλε κάποια άλλα ζαχαροπλαστεία και από τους δικούς μας λοιπόν χώρους, δημιουργήσαμε στην Πάτρα πολλά ζαχαροπλαστεία, πολλοί καλοί συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν και αυτή καλή ποιότητα. Πάντα η ποιότητα είναι αυτή που κερδίζει. Εγώ το τονίζω και πιστεύω ότι αυτό μας έκανε να διατηρηθούμε και να προχωράμε με αυτή την πολιτική και την νοοτροπία που έχουμε. Οι πρώτες ύλες, έτσι, που παίρνετε από παραγωγούς, φαντάζομαι, από... επιλέγετε τοπικά, δηλαδή θα εμπιστευτείτε κάποιον που ξέρετε και τον ξέρετε χρόνια, πορεύεστε με αυτόν τον έμπορο, δηλαδή στο γάλα ή σε κάτι άλλο. Φαντάζομαι όμως παίζετε γάλα βούτυρο, δηλαδή με τοπικούς παραγωγούς. Η ζαχαροπλαστική έχει πάρα πολλά πρώτες ύλες. Έχει πολλούς κωδικούς. Ναι. Δηλαδή, ξεκινώντας από το αλεύρι, από τη ζάχαρη, από τα βούτυρα, από τα γαλακτοκομικά, ξηροκαρπούς, είναι πάρα πολλά τα είδη. Πιστεύω ότι ξεκινάμε από τα ντόπια προϊόντα, το βοήθησε πολύ και τα εργοστάσια, τα τοπικά με τις πρώτες ύλες, αλλά και εμείς κάνουμε μεγαλύτερες παραγωγές. Εισάγουμε και μερικά προϊόντα τώρα. Δεν έχουμε τόσο μεγάλη. Κατανοητό, βέβαια. Είναι λογικό, είναι λογικό νομίζω. Λοιπόν, μέσα σε όλα, δηλαδή, να κάνεις και εισαγωγή, δεν γίνεται όλα. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι εσείς βοηθάτε και τους τοπικούς παραγωγούς. Δηλαδή, βεβαίως, είναι μια αλυσίδα. Βεβαίως, για να καταφέρετε χέρι-χέρι. Ο κύκλος εργασιών κάθε εταιρείας και κάθε επιχείρησης διευρύνεται. Και στην περιοχή μας και σε όλη την Ελλάδα. Ξονίζουμε πολλά πράγματα και τα περισσότερα είναι από την πόλη μας, από τη χώρα μας και από την πόλη την Πατρών ό,τι μπορούμε. Μερικά που δεν τα βρίσκουμε εδώ, κάνετε εισαγωγή. Παραδείγματος χάρη, χρησιμοποιούμε φρέσκο γάλα, αλλά χρησιμοποιούμε και σκόνη γάλα. Mm-hmm. Το οποίο είναι και αυτό ποιοτικότατο. Είναι αυτό όπως τρώνε τα μικρά παιδιά. Είδατε, μόλις γεννιέται το παιδί, σκόνη γάλα του δίνουμε. Τα ίδια γάλα τα λοιπόν χρησιμοποιούμε εμείς για να έχουμε μια καλή ποιότητα στο προϊόν. Και όταν έρχεται λοιπόν το προϊόν στα χέρια μας, εμείς εδώ στην Πάτρα είμαστε ευλογημένοι και το βρίσκουμε σε πολλές μεριές.
Πού άλλο όμως έχει φτάσει το Ντελβάις, δηλαδή πραγματικά συνειδητοποιώ στα ταξίδια μόνο την Ελλάδα, γιατί και λόγω ταξιδιωτικής εκπομπής, παντού. Ναι. Έχει πάει παντού. Σας ανταμώνω το σήμα του Ντελβάις και τις γεύσεις του, τις ωραίες, σε πάρα πολλά σημεία που δεν το περίμενα. Πώς το έχετε καταφέρει αυτό και ποιος είναι ο στόχος, να φτάσετε πού, βγαίνετε και εκτός χώρας νομίζω, εκτός Ελλάδος. Ασφαλώς. Κοιτάξτε, η φιλοδοξία είναι αρετή. Δημιουργήσαμε μαζί με τον αδελφό μου μεγάλη κατάσταση στο CCTS που έχουμε το εργοστάσιο. Απασχολούμε αυτή τη στιγμή περίπου τα 200 άτομα. Είναι η εποχή του παγωτού που είναι fall season. Εμείς δουλεύουμε όχι μόνο στην Πάτρα, όχι μόνο στην Ελλάδα και εξαγωγές. Στην Κύπρο έχουμε πάρα πολύ καλό δίκτυο που μας παίρνει μεγάλες ποσότητες. Εξαγωγές γίνονται και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Μα ζητάνε και στην Αγγλία, αλλά είναι λίγο δύσκολο τώρα που γίνει τρίτη χώρα για να κάνουμε μια εξαγωγή εκεί πέρα. Θα το διασταυρώσουμε, να δούμε τι θα γίνει. Πάντως το προϊόν είναι ότι αρέσει από την πόλη μας, στους συμπολίτες μας και σε όλους τους Έλληνες στην Ελλάδα που πηγαίνουν σε διάφορα μέρη. Αυτό μας κάνει να έχουμε πάρα πολύ καλή δουλειά και να έχουμε και μια ελπίδα μεγαλύτερη για το μέλλον. Αυτό είναι σημαντικό. Ταξιδεύει το παγωτό σας? Το παγωτό μου ταξιδεύει περισσότερο. Mm-hmm. Έχω μερικά σοκολατοειδή τα οποία και αυτά είναι πρότυπα γιατί δημιουργούμε καινοτομίες. Αν δεν ξεχωρίσεις κάπου, δεν μπορεί να προχωρήσεις. Δεν μπορεί να φτιάχνουμε όλοι τα ίδια. Πρέπει να ξεχωρίσεις. Και αυτό το ξεχώρισμα μας κάνει να κάνουμε μια καλύτερες πωλήσεις. Και επειδή έχετε και το καλύτερο παγωτό, φημισμένο παγωτό, εσείς το ξεκινήσατε αυτό. Ναι, δηλαδή δεν ήταν τον πατέρα σας. Είμαστε, όχι, δεν ήταν. Εσείς το ξεκινήσατε αυτό. Θέλω να μας πείτε τη σκέψη. Παιδιά από χωριό, παιδιά από φτωχή αγροτική οικογένεια, φεύγοντας από 15 χρονών που είμαστε μικρά παιδιά, δηλαδή στην ηλικία αυτή, ήρθαμε στην πόλη των πατρών και ξεκινήσαμε τη ζαχαροπλαστική και η ζαχαροπλαστική μέσα συνετέλεσε και το παγωτό. Μας άρεσε η δουλειά και μας αρέσει, την αγαπάμε και ξέρετε κάτι. Είναι και μια κατάσταση σαν να μην στην πόλη σου, να μην φτιάξει κάτι το οποίο είναι δεύτερο, να βγάλει καλή ποιότητα. Αν βγάλει καλή ποιότητα, δεν θα μπορέσει ο άλλος να σε απαρνηθεί. Ενώ βλέπετε διάφορες προϊόντα που έρχονται και από το Λαδόπι και από έξω ή και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος, δεν έχουν την κατάλληλη απήχηση. Η ποιότητα είναι αυτή που μας δίνει το κάθε τι που μπορεί να πει κανείς για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να συνεντελέσουμε και να προχωρήσουμε. Είναι και η ποιότητα σίγουρα, γιατί είμαστε και αυστηροί εμείς οι Έλληνες. Είμαστε αυστηροί. Άμα κάτι δεν μας αρέσει ή κάτι μας χαλάσει, σε οποιοδήποτε σημείο, δηλαδή μπορεί να πάρεις από κάπου κάτι. Ναι. Και να μην είναι τόσο όσο θα το θέλεις εσύ, δεν το ξαναεπιλέξεις. Και δεν συγχωρεί και δεν συγχωρεί εύκολα. Αυτό που λέτε. Αυτό. Δεν συγχωρεί. Όχι, όχι. Είμαστε αυστηροί. Αν ένα λάθος, δεν συγχωρείται. Ενώ μπορεί να κάνεις και πολλά καλά που λέει. Αλλά κάποια το στιγμή. Κακό θα μείνει. Δυστυχώς. Κακό θα θυμάται. Γιατί έχουμε αυτή την οτροπία, δεν ξέρω. Είναι κακό. Τέλος πάντων, εμείς, αν υπεύθυνοι άνθρωποι και σαν επιχειρηματίες των τροφίμων, πρέπει να δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, έμφαση στην ποιότητα, στην καθαριότητα, στην προσοχή του κάθε αντικειμένου. Διότι τρώνε μικρά παιδιά, κυρία Ελένη. Και πρέπει να προσέχουμε πολύ, διότι είναι μεγάλο πράγμα. Mm-hmm. Δεν μπορεί ο καθένας να δώσει ό,τι να είναι. Δεν μπορεί να βγάλει κάτι και προ όφελο του κέρδου. Θα έρθουν τα κέρδη σιγά-σιγά. Βλέπετε, τώρα είμαστε 50 χρόνια επιχείρηση εμείς και τώρα μπορούμε και φτιάχνουμε μια καινούργια μονάδα στο εργοστάσιο που ανοίγουμε απέναντι. Φτιάξαμε ένα καινούργιο εργοστάσιο για να μπορέσουμε να βγάλουμε τις υποχρεώσεις μας. Δεν χωρούσε το εργοστάσιο, ήταν 6.000 μέτρα το άλλο. Πήραμε τώρα και άλλα 4 στρέμματα δίπλα και δημιουργούμε μια μεγάλη μονάδα και εκεί θα μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερες επιλογές, καλύτερα προϊόντα, να κάνουμε κάτι καινοτόμο, κάτι καινούριο. Κάτι το οποίο να μην είναι το συνηθισμένο. Έτσι ξεχωρίζει ο άνθρωπος, έτσι μπορεί και προχωράει στη δουλειά του και έτσι μπορεί να δημιουργήσει. Άρα ο στόχος της επόμενης πενταετίας, να το πω, είναι να εγκαθιδρυθεί το καινούργιο εργοστάσιο, οι νέες τεχνολογίες, τα νέα δεδομένα και να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο το αγαπημένο Ντελβάις και να ταξιδέψει και ακόμη περισσότερο. Αυτό είναι ο στόχος μας, εμένα και του αδελφού μου, που έχουμε κι εμείς 6 διαδόχους. Τρία παιδιά αδελφών μου, τρία. Είναι όλοι μέσα. Τα χαίρεστε. Όλα μέσα στο εργοστάσιο. Μα δεν χωράνε, δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν. Θέλει χέρια, δεν γίνεται. Θέλει χέρια. Θέλει χέρια και είναι και δύσκολες εποχές, οπότε κάπως πρέπει να αντέξει και αυτή η επιχείρηση. Έτσι. Και εγώ ήθελα να ρωτήσω από πού αντλείται αυτή την έμπνευση. Η νέα γενιά φέρνει τις ιδέες ή και η παλαιά γενιά βοηθάει. Εντάξει, εμείς έχουμε και εμείς την εμπειρία μας, έχουμε και εμείς τόσα χρόνια στον χώρο. Τα νέα παιδιά βέβαια τα ακούμε, γιατί είναι διάδοχοι, τα ακούμε τα παιδιά μας και αυτά έχουν πάντα, πιστέψω ότι έχουν πολύ καλές ιδέες. Με εκθέσεις που βλέπουμε στο εξωτερικό, που πηγαίνουμε, κάνουμε εμπορικά και ταξίδια ανημορρετικά. Τα στέλνω όπου βρεθεί κάποια καλή εταιρεία, κάποιο καλό πράγμα, κάποια δηλαδή σαν πράγμανο, σαν μια έκθεση, να μπορέσουν να αφομοιώσουν και να καταλάβουν πολλά πράγματα τα οποία θα τα βοηθήσει και την εταιρεία μας.
Είναι μεγάλο πράγμα να έχεις καλά νέα παιδιά και να μπορέσουν να δουλέψουν. Τώρα προσπαθούμε κι εμείς με την εμπειρία μας, τα στηρίζουμε και η πενταετία, όπως το λέτε, βασίζεται σε νέα τεχνολογία και σε νέα. Ό,τι το πιο νέο μπορεί να βγει στην αγορά. Η νέα γενιά ξέρει όμως. Έχει πασαληφθεί με ζάχαρη, να το πω, ή μόνο διοικητικά έχει μπει στο εργαστήριο. Πράγματι, δύο παιδιά από τα έξι, τα δύο έχουν ασχοληθεί με τη ζάχαρη. Δηλαδή έχουν μπει μέσα με την ποδιά και δημιουργούν. Είναι και κάτι κορίτσια δικά μου, τα οποία είναι στην νέα και του αδελφού μου, που είναι στην. Στη λογιστική ή στη διοίκηση. Σωστό, γιατί χρειάζεται. Είναι βέβαια. Πολλά τα άτομα, κυρία. Είναι 200 άτομα. Δεν μπορώ να τα διαχειριστώ εγώ και ο αδελφός μόνο. 200 πατρινοί όμως. Όπως άλλοι πίνουν νερό στο όνομά κάποιου άλλου, τρώνε γλυκά καθημερινά στο όνομά σας με γλύκα. Και μετά τιμάει η παρουσία των πελατών μου που είναι πατρινοί στα μαγαζά μου. Και εγώ προσπαθώ όσο μπορώ να παίρνω ανθρώπους από τη δουλειά μου για να μπορούν να εργάζονται οι οικογένειες, να δουλέψουμε για να μπορούμε να επιβιώσουμε. Βέβαια. Είναι δύσκολες οι εποχές. Και δεν ξέρω πώς έπονται. Πιστεύω ότι δεν θα είναι καλύτερες από το παρελθόν. Ότι θα έρθουν ακόμη και πιο δύσκολες καταστάσεις. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τώρα πού μπορεί κάποιος να σας βρει. Τώρα είμαστε και σε καλοκαιρινή περίοδο, οπότε το παγωτό σας θα φύγει. Για πλάκα, δηλαδή. Δεν προλαβαίνουμε, κύριε. Δεν προλαβαίνουμε. Τρεις βάρκες. Πόσο παγωτό φτιάχνετε το. 7-8 τόνους την ημέρα είναι. Την ημέρα, 7-8 τόνους. Τι λέτε. Είναι τρεις μηχανές, είναι πολύ μεγάλες μηχανές που πρέπει να τροφοδοτήσουμε μεγάλες εταιρείες που δίνουμε παγωτά. Και σε πελάτες μας όλη την Ελλάδα. Σύγχρονα μηχανήματα έχετε. Δεν υπάρχουν πιο σύγχρονα. Δεν πιάνει χέρι το παγωτό, δεν το πιάνει ανθρώπινο χέρι. Μόνο στο τέλος οι κοπέλες που είναι σαν νοσοκόμες που πιάνουν και τα βάζουν στο κουτί μέσα. Μόνο τελικό με το κάτω. Δηλαδή. Το παγωτό βγαίνει όλο αποστηρωμένο, ποιοτικά φτιαγμένο και πιστεύω ότι είναι το καλύτερο. Γιατί κοιτάξτε, σε αυτά τα μεγέθη ελέγχομαστε πάρα πολύ από τις δημόσιες υπηρεσίες. Και τον ΕΦΕΤ και οι άνθρωποι έρχονται τακτικότατα στην επιχείρηση, αν και δεν τους έχουμε δώσει ποτέ δικαίωμα. Αλλά βλέποντας τα στάνταρ και τις αναλύσεις, οι οποίες γίνονται, οι υγειονομικές αναλύσεις εννοείται, είμαστε πάντα στην ακριβώς. Είστε την τρίχα, γιατί έτσι πρέπει να είστε. Είναι ένα προϊόν. Είναι καλό το ότι ελέγχεστε. Εμείς νιώθουμε ως πολίτες και καταναλωτές, νιώθουμε πολύ καλά που μας λέτε ότι ελέγχεστε. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν φεύγει η παραγωγή ή κάποια παρτίδα από αυτό χωρίς να ελεγχθεί. Από εταιρείες οι οποίες είναι εκτός εργοστασίου και είναι ουδέτερες. Γιατί αυτές ελέγχονται και από τον ΕΦΕΤ οι εταιρείες. Καταλάβατε. Mm-hmm. Όλα τα στάνταρ αυτά τα ελέγχουμε κάθε μέρα. Οπότε δόξα τω Θεώ. Πάμε να μετρήσουμε καταστήματα στην Πάτρα. Ναι, δηλαδή, εγώ το σκεφτόμουν, λέω να ρωτήσω, να μην ρωτήσω, αλλά μετριούνται τα καταστήματα. Στην Αγία Σοφία. Υπάρχει στο νοσοκομείο εκεί πάνω. Υπάρχει στην πλατεία. Είναι 8 τα καταστήματα. 8 τα καταστήματα, τα οποία είναι υποκαταστήματα του εργοστασίου. Τα έχουμε σαν υποκαταστήματα. Τροφοδοτούνται από το εργοστάσιο τα περισσότερα. Στο Ρίον έχουμε δικό μας εργαστήριο και εκεί. Μέσα για την ζαροπλαστική. Δόξα τω Θεώ. Προχωράει η εργασία, προχωράνε και έχουμε αισιοδοξία για το μέλλον. Βλέποντας αυτά, τώρα ο Θεός να βάλει το χέρι του και να είμαστε πάντα υγιείς και να πάνε καλά όλα για το καλό όλων. Δεν είναι θέμα για μένα προσωπικά, ούτε αν τα λέω προς διαφήμιση. Πρέπει να βλέπουμε την ομοίη πραγματικότητα. Είναι δεν είναι θέμα διαφημίσεως, είναι θέμα τι συντελεί σε κάθε εταιρεία, σε κάθε επιχείρηση. Η Πάτρα μας είναι τόσο όμορφη, είναι τόσο ωραία πόλη, πρέπει να αναδειχνύεται με μερικά προϊόντα. Έχουμε τα ωραία λουκούμια, έχουμε τι άλλο βγάζουμε, την τετούρα. Να έχουμε και τα παγωτά λοιπόν με τα δικά μας και ό,τι άλλο συνετέλεσε εδώ στην πόλη των Πατρών. Μ' αρέσει που λέτε και άλλα πράγματα πέρα από τη λέξη. Ναι, θέματα, γιατί έτσι, πρέπει να είναι. Όλοι οι συνάδελφοι πρέπει να επιβιώσουμε. Έτσι. Οι επαγγελματίες όλοι έχουν χώρο στην πόλη μας. Είναι μεγάλη πόλη. Αρκεί να έχουμε μια καλή συνεργασία και να. Μια θέλουμε και η κατσίκα του γείτονα να είναι μια χαρά για να είναι και η δική μας καλά. Σωστό. Πώς λέει η παροιμία. Σωστό. Θέλουμε να είμαστε όλοι. Είναι ωραία η νοοτροπία αυτή και να την περάσει κιόλας αυτή την νοοτροπία. Εγώ το τονίζω. Όλοι μου τους συναδέλφους συναντάμε και όποιος και να έρθει να μιλάμε είναι πολύ θετικό. Κάτι θα βρούμε να μας αγγίζει, κάτι θα βρούμε να μας συνδέσει, κάτι θα βρούμε να μας βοηθήσει. Όλους. Και εμένα έρχονται πολλές φορές συνάδελφοι και μου λένε άλλοι, άλλα παιδιά. Κυριάννη λέει, έχει ένα μαγαζί εκεί πέρα. Τους είπα, λέει το παγωτό και μου είπαν να πάνε να βάλει ψυγείο. Δηλαδή αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Όταν συνάδελφος ή συμπολίτης μου λέει ότι ξέρεις τίποτα, πήγαινε σε αυτό το μαγαζί και γνωρίζει το παγωτό σου και μου είπε να του βάλουμε ψυγείο. Δηλαδή, αυτά είναι πολύ καλά πράγματα. Πόσες γεύσεις παγωτού έχει? 60 γεύσεις πολλές σε παγωτίνια. Να σου πω, έχουμε πιάσει τώρα την κουβέντα παγωτό και έχουμε στην κατάψυξη παγωτά που μας έχετε φέρει. Έχω φάρει και έχει εδώ πέρα και τα. Και τα αμυγδαλωτά. Εγώ νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να σταματήσουμε αυτή τη συνέντευξη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όμως. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μιχαλή. Να τα ξαναπούμε σίγουρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς θέλουμε τώρα απλά να πάμε να φάμε.
Πάμε. Ήρθε η ώρα για παγωτό και αμυγδαλωτό. Τα δροσερά παγωτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να είστε καλά. Γεια σας. Ελένη. Αγγελική. Έφτασε η ώρα να χωρίσουμε. Όχι, όχι, δεν θα χωρίσουμε για πάντα. Για λίγο. Αυτό το επεισόδιο τελειώνει εδώ. Αλλά βέβαια έχουμε πολύ ακόμα, γιατί είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού. Καταλαβαίνεις τι έρχεται. Το Summer Edition θα πάει σε άλλα μέρη. Θα εξελιχθούμε. Η χαμηλή πτήση μόλις ξεκίνησε για το καλοκαίρι. Το Summer Edition το εγκαινιάσαμε εδώ στο Αχάια Beach. Στον Καστελόκαμπο. Πραγματικά σε μια υπέροχη παραλία, σε μια υπέροχη πισίνα, σε ένα υπέροχο χώρο. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Εγώ πέρασα πολύ ωραία και νιώθω κάθε φορά, αλλά ιδιαίτερα σήμερα, ότι βγήκα πιο σοφή από αυτή την εκπομπή. Ναι. Έχω λύσει τόσες απορίες μου, που ελπίζω να ήταν και δικές σας απορίες, σχετικά με τόσα θέματα ιατρικά, αλλεργίας για τα κατοικίδια μας. Αυτό ήταν ο σκοπός, νομίζω κιόλας. Ξεκινώντας το καλοκαίρι, να ξέρουμε. Με πήγε το καλοκαίρι όλες τις απορίες. Να ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε και εννοείται να είμαστε προετοιμασμένοι. Εμείς θέλαμε να σας προετοιμάσουμε για αυτό το καλοκαίρι. Φυσικά οι επόμενες εκπομπές που έρχονται έχουν επίσης πολύ ωραίες θεματολογίες. Θα μας ταξιδέψουν. Πάλι. Βέβαια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους καλεσμένους μας που ήταν εδώ, μας μίλησαν και πραγματικά κάναμε έναν επικοδομητικό διάλογο. Ελένη, νομίζω ήταν μια εξαιρετική για ακόμη μια φορά χαμηλή πτήση και κάπως έτσι όπως εμείς φτάνουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ελένη. Αγγελική, ήρθε η ώρα να πάμε και εμείς για την βουτιά. Πάμε για να βουτήξουμε. Πάμε να δροσιστούμε. Εγώ θα πάρω πισίνα ή θάλασσα. Τι θέλεις εσύ, τι προτιμάς? Εγώ θα προτιμήσω την πισίνα του ξενοδοχείου μας. Ωραία. Εγώ θα προτιμήσω τη θάλασσα που βρίσκεται στα 5 μέτρα πίσω μας. Όπως και να έχει. Χωρίζουν οι δρόμοι μας. Χωρίζουν οι δρόμοι μας. Όλοι όμως οι δρόμοι θα είναι δροσιστικοί. Ελπίζουμε να δροσίσαμε και εσάς. Ραντεβού στην επόμενη χαμηλή πτήση, Summer Edition. Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια. Yeah.